Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο, καλώς τη δόξα της συνοικίας μου, και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση, περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λυρά, τα λυρά, τα λυρά μόνο έντικα. Τα λυρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Τι έχεις? Φυσιά. Πού ρε? Στο πόλο. Ναι, γιατί σε βλέπω παιδεύεσαι. Κουτσένο, ναι. Πού τι είναι αυτό που σε πόλο? Εδώ αριστερά. Λόου. Λόου. Τα μάθεις και εμένα τώρα πάνω να σε πάσει. Έφαγα μια γερή από ένα μαντράχαλο 20 ετών. Γιατί μαντράχαλο? Μαντράχαλο τι. Αφού τα θέλει που συνόσου, κάνω να πάτε. Πήγα γίνεται και ένα και κεφάλι πιο ψηλό να πούμε από μένα. Το περίοδο ήταν πιο κοντό. Δεν μπορούσα να μπω από κοντά να πάω τον παίξω να πούμε. Και αυτό με τι κλωτσιέ, γιατί φοβόταν τι γροθιέ μου. Και τώρα που θέλει. Φοβόταν τι γροθιέ σου. Ναι, με έχει με το πόδι μακριά. Να τα πιστέψω τώρα αυτά. Με πίστεψε, να ρωτήσω το δάσκαλο. Να βάλω τι φωνέ τώρα ή να περιμένω στο διάλειμμα. Με σακάντεψε. Εσύ. Αυτό το βλέπεις εδώ. Τον έκανε τα τουά στη φαλάκρα. Λοιπόν, έφαγα πολύ ξύλο. Ο Ραπτόπουλος δίπλα μου ξυλοφορτωμένο. Με κάναν μπαούλο. Ο Γρηγόρης. Λοιπόν, τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Εκεί που δεν συμβαίνουν τρομερά πράγματα, αλλά μπορείτε να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας, είναι στους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού κρατάς την άδεια στο χέρι και τηλεφωνείς στο 18133. Όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη.
γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Μουσική 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι από το εξωτερικό αφού δεν μπορείτε να στείλετε SMS. Να πω ότι έχουμε διαγωνισμό για 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Γράφετε α3, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη ΠΑΟΚ, το όνομα τεπώνυμος και το στέλνει στο 54-344. Ο διαγωνισμός θα τρέχει μέχρι και την εκπομπή του Μιχάλη Σαρόπουλου, όπου θα γίνει η κλήρωση για να ανακοινωθούν οι νικητές στις 10 παρατέταρτο, 1 τέταρτο πριν ξεκινήσουν οι αγώνες του Champions League η σημερινή. Εντάξει, Κωστάκι μου. Μάλιστα. Α3 κενό. Τι δίνουμε? ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για ποιο μάτς? 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Δεν γεμίζει του παλιός. 5 από εδώ, 5 από εκεί, 20 από εδώ, 30 από εκεί. Συμφωνίες είναι αυτά, ρε Κώστα. Α, βέβαια. Συμφωνίες είναι, ρε Κώστα. Συμφωνίες. Γιατί είσαι κακός τώρα? Θα σε πάρει κανείς τηλέφωνο να σου πει θέλω, βόλεψε με κανένα εισιτήριο στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος? Όχι. Με παίρνουν. Σιγάρε. Με παίρνουν. Ναι. Αυτό Έλληνα το έχει. Όχι, Ρουσφέτη. Λέω δεν έχω, δεν μπορώ. Εντάξει. Δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, έχετε το χρόνο σας. Στείλτε μηνύματα. Μπορείτε να είστε εσείς ο τυχερός. Γιατί είναι μια χρονιά που γράφει ιστορία ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ναι. Λοιπόν, μαζί μας η Εσκιάδης Βαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Με Σκόντα, με Kia, με Hyundai. Με ανεπανάληπτα μοντέλα τα οποία κάνουν θράψη στην αγορά. Με τα περισσότερα αυτοκίνητα να μπορείτε να το οδηγήσετε εκεί να δείτε αν πραγματικά είναι του γούστου σας, και τα περισσότερα εξ αυτών είναι τιμοπαράδοτα, σε τιμή η οποία πραγματικά δεν υπάρχει, καθώς υπάρχει εγγύηση κατώτερης τιμής για όλα τα μοντέλα. Περισσότερα πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας στο 2310-596-596. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είδες θες από το Champions Link. Προτίμησε να δω τη Real. Άρα ήσουν τυχερός. Διάλεξε αυτό το μάτι. Γιατί είδε γκολ. Τι γκολ είδα, ρε. Γκολ. Τι γκολ είδα. Ομαδάρα είδα. Τι γκολ είδα. Τι γκολ είδα. Ερώτηση. Και δεν εκ του πονηρού. Είναι τόσο καλός ο Άγιαξ ή είναι τόσο χαλιά η Ρεάλ? Είναι πολύ καλός ο Άγιαξ. Είναι και τα χάφ της Ρεάλ για κλάματα. Είναι και ο Μπενζεμά. Είναι σαν βενζινάς, να πούμε, που φορτώνει πετρέλαιο στις οικοδομές. Είναι και ο Ασένζιο, πώς το λένε, ο Βινίσιος, πώς το λένε. Ο Βινίσιος είναι. Τον έπιωσε στο στόμα, τον έκανε σπεκτάρα. Δεν μπορεί να βρει αστεία, σαν τον Ερέρα που είχε ο Ρακλής. Κόκκινε, ελληνικά μιλάω. Τρεις μήνες λέω την Ολυμιό της Ρεάλ Μαδρίτης. Και τον έκανε σπεκτάρα, μπερδεύεσαι. Πώς μπερδεύεσαι? Όταν κάνω λάθος. Ο καπνός έκανε κακό το κεφάλι. Όταν κάνω λάθος, είμαι λάθος. Μη σε καραζάδικα. Λοιπόν, εντάξει, όπως και να έχει, την πάτησε η Ρεάλ. Εγώ δεν περίμενα πάντως, θα είμαι ειλικρινής, να κάνει και τρίτη γκέλα στη σειρά στην έδρα της. Δηλαδή μετά τις δύο ήττες εκεί πάλι. Τη βλέπεις ότι σέρνεται, ρε. Τον είδες τον Νάτσο. Ο Κατσαμπής άμα πάει τώρα 80 χρονών, πόσο είναι, πάει καλύτερα. Πόσο είναι ο Κατσαμπής? 50-48, πόσο είναι, 45, 74 χρονών. 3-4-5-6-7-46. Άμα το βάλεις δίδυμο με τον Μιχαλή, σταμάτα καπνίζει να εκπομπή. Ατμίζω. Τι ατμίζει, παφ που φτάνει σιγάρα, ρε. Θα σαπεί το πνευμόνι σου. Δεν θα λιώνει από εδώ. Σταμάτησα να πίνω. Σταμάτησα να πίνω. Δηλαδή, ατμίζω. Τι άλλο θέλει. Καλύτερα να πίνει παρά κάπνιζε, δε χαϊμάνι. Όχι. Τώρα που ανέβηκε το γάμα τη, τι πρέπει να το κόψουμε. Άιτ, πάμε παρακάτω. Τι να κάνω. Τι. Έβαλε αντί τον Ντόλμπεργκ, να πούμε άλλο, τον Τάντιτς. Α, ναι, τέταρτη γέλα. Ο κτηνίατρο μου λέει μπράβο. Ναι, σε διορθώνει. Τέταρτη γέλα. Όχι. Είναι τέταρτη στη σειρά, είτε και το 1-2 από την χειρόνα. Ναι, ναι. Δεν είναι λίγα. Ναι. Δηλαδή και χτες είχαμε κράξιμο στο Σαντιάγο Μπερναμπέου στο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Γιατί? Τον πρόεδρο της Ρεάλ. Τι θέλουν? Για αυτά που βλέπανε. Ναι. Λογικό. Ναι. Καλομαθημένοι. Εντάξει. Γιατί? Τι βλέπανε, ρε κόκκινε? Βλέπουν τρία χαφ. Ξημερώνει, βραδιάζει. Βροχή, κρύο, σεισμός, καταποντισμός. Οι ίδιοι. Κρόσβι, Καζεμίρο, Μόντριτς. Τέλειωσε, ο Κασεμίρο δεν στρίβει. Ο Μπέιλ δεν μπορεί. Ο Μπέιλ, άσε τον Μπέιλ, δεν έχαφε ο Μπέιλ. Ο Μπέιλ είναι εξτρέμ. Εντάξει, το παιδί από τη φάτσα του έχει μια ταχύτητα μεγάλη. Τελείωσε. Είχε δίκιο ο Ρονάλντο που δεν τον χώνευε.
Τελικά, ο Μπεζεμά παλιωμοδίτικο φόρ βγαίνει από την περιοχή, βάλει κορμί, δύσκολα μπαίνει μέσα. Πρέπει να του τη φέρει, άμα δεν τραβήξουν τα χαφ, δεν μπορεί ο Μπεζεμά να κάνει γκολ. Πρέπει να του τη φέρει μέσα την μπάλα, να τη σμπρώξει. Τι να σου πω, το Βαράν και ο Νάτσο γέλασαν. Πόσο χρονό είναι αυτοί οι δύο? Ο Βαράν είναι μικρός. Πόσο είναι που είναι μικρός? Ο Στόπερ. Ναι. Μικρός είναι. Πόσο είναι ο Βαράν? Στάνα εδώ. Ο Νάτσο πόσο είναι? Ο Νάτσο άλλο, για το Βαράν που είναι. Ναι. Ο Κατραχάλ είναι για να παίζει στη Ρεάλ? Πλέον όχι. Σύχαμα είναι. Δεξί μπακ σύχαμα. Ο Τσαρακάκης καλύτερος είναι από τον Καρβαχάλ. Πλάκα κάνεις τώρα. Τι θες να σου πω. Ο Κίτσιου, αφού βάλει τον Κίτσιου στη Ρεάλ, καλύτερα θα παίξει από τον Καρβαχάλ. Τι κάνει δηλαδή. Τι χειρότερα θα κάνει ο Κίτσιου δηλαδή στη Ρεάλ από ότι ο Καρβαχάλ. Ο Βαράν 25. 25. Ωραία. Ο Κουρτουά είναι σαν να βλέπεις το Χαλκιά στον Ηρακλή. Με τη μύτη εκείνη σαν να κάνουν φωλιά για πουλιά εκείνη η μύτη, να πούμε. Αν δεν πεις την κακή. Αργή να πέσει, αργή να σηκωθεί. Μιλάει το φωτομοντέλο. Τι φωτομοντέλο. Τι φωτομοντέλο. 30 κιλά η μύτη που να σηκωθεί. Πού να σηκωθεί. Ξέρεις τι λένε για τη μύτη. Άσε ρε κόκκινε, άσε, θα φάμε κανένα πρόστιμο πάλι. Άσε τι λένε για τη μύτη. Άσε μεσημεριάτικα. Άσε πάντα. Φτάμε τον Παΐσιο να τα έλεγε εκεί πάνω. Άρε κόκκινε μπαλαδόφατσα είσαι μα. Θε να δούμε την Τότεναμ και η ματσάρα έγινε στη Μαδρίτη. Εγώ είπα να παίξετε διπλό την Τότεναμ. Ναι. Και εγώ είπα να παίξει διπλό την Άγιαξ. Όχι, είπα το goal goal και over του. Ρα τα βγει πε κύπε, τι είδε πε μα. Δεν άξιζε. Η Ρεάλ θέλει ανακατασκευή, πανηγυρίζουν όλοι οι Μπαρσελονίστε. Οι Σπυρίδωνε και οι Μιχαλίδε εκεί, αυτοί οι οποίοι είναι οπαδοί τη Μπαρσελόνα, πανηγυρίζουν. Εντάξει, δεν είναι κιό. Ακόμα πάρε τον τερματοφύλακα τον Κουρτουά. Άμα βάλω τον Πασχαλάκη στη Ρεάλ, δεν θα πάει καλύτερα. Τον Πασχαλάκη να βάλω στη Ρεάλ τερματοφύλακα. Καλύτερα θα πάει. Άμα βάλω τον Αγμπόμπ στη θέση του Μπενζέμα, χειρότερα θα πάει. Καρβαχάλ. Τι Καρβαχάλ. Αν βάλω τον Βιερίνια στο Ρεγκιουλούνιον, θα πάει χειρότερο Βιερίνια. Τα ακούει ο Αραμπατζής αυτά για τα δεξιά γάφ και κλαίει. Ποιο είναι ο Αραμπατζής? Θα μας πει. Αραμπατζής λέγεται. Εσύ ρε, θα είναι μεγάλα φρύδια θα έχει. Χωριάταρος να πούμε. Σε κάνα χωράφι θα μας ακούει. Καλή ώρα να έχει να πούμε άνθρωπος. Αραμπατζής. Επίθετο είναι αυτό ρε. Αραμπατζής. Άκουγα να σε λέει. Αραμπατζή. Τι είναι αυτό, επίθετο είναι που έχει Αραμπατζής. Έκανε και ο άλλος ο μάγκας ο προπονητής την κίνηση να πετάξει ψεύτο σεντερφόρ τον Τάντιτς. Έπεσε πάνω στον Νάτσο και στον Βαράν, έκανε και τις κινησούλες του, τους χόρεψε τσάρδες τον, χαμηλά θέλεις, πλάγια τους έβγαλε, ό,τι γουστάρεις έκανε. Ερχόταν πιο πίσω, έκανε το δεκάρι, έβαζε ο Ζιγέτη μέσα. Αυτά είναι τα εγκλήματα της Southampton. Τι Southampton, που τον άφησε, εντάξει 30 ετών είναι, τι να κάνει, 30 ετών είναι. Τι δουλειά έκανε όμως, τι δουλειά έκανε. Άντε να πω ότι για το Φαντάικ ήταν πάρα πολλά τα λεφτά, ναι. Δεν μπορούσαν να έρθει. Ναι, ναι. Τώρα αυτό παίκτη, ναι. Δεξί παρακάτω. Πάω και Ηρακλή ήταν ο Ραμπατζής. Τι ήτανε? Δεξί μπακ πάω και Ηρακλή. Αυτός μας έστειλε μήνυμα. Όχι ρε, ένας φίλος. Το ξέρουμε το είδες. Με τα φρύδια τα μεγάλα. Ναι. Εντάξει, ωραία. Και σου λέει θα μπορούσα να παίξω κι εγώ. Ο φίλος. Πάνε στα θέματα ρε κρυέτε, πάνε στα θέματα. Τι, για τα σημερινά παιχνίδια. Τι σημερινά παιχνίδια. Τι σημερινά παιχνίδια. Χάρη και ο κόσμος για τον Άγιαξ. Χαίρεται ο κόσμος για την Παρή. Δεν χαίρεται. Γιατί. Τι γιατί. Γιατί είναι μπάλα. Έγινε το απροσδόκητο. Δεν έγινε απροσδόκητο τότε. Άμα καθόταν άμυνα η Άγιαξ και τη σφυροκοπούσε η Ρεάλ και το κέρδιζε έτσι σχέδιο, δεν θα χαιρόταν ο κόσμος. Ο κόσμος χάρηκε γιατί είδε μια ομάδα παίζει μπαλάρα. Καιρό είχαμε να δούμε στο Champions League τέτοια ομάδα να παίζει τέτοια μπάλα. Είχαμε, δηλαδή, η City έρχεται δεύτερη. Και η Παρί. Οι τρεις ομάδες που παρουσιάζουν θέαμα στο Champions League. Παρί σε Ζερμέν, City Manchester και πώς είναι την άμυνα και Άγιαξ. Τι να δω τώρα τη Ρεάλ Μαδρίτη. Η Γιουβέντους δεν τη λέει που την είχε για φαβορή. Την έφαγε. Τι μέσα στη Μαδρίτη έχασε 2-0. Ναι. Πού να βάλει 3 γκολ στον Ατλέτικο τώρα. Μιλάμε. Πρέπει να γίνει θαύμα. Θαύμα πρέπει να γίνει. Έπιασε την Παρή. Λείπουν και πόσοι παίκτες από τη Μάντσεστερ. Θα δούμε κανένα 0-3 σήμερα. Κανένα 1-3. Θα φάει και την Παρή. Ωραία, λουλούδι. Θες να δεις μπάλα. Ναι. Ωραία. Θες Παρί Σεν Ζερμέν, θες να δεις μπάλα. Όχι, θες Πόρτο μαζί... Ρώμα θα πω. Τι να δεις Πόρτο Ρώμα. Πόρτο Ρώμα. Τι να δω μπάλα από την Πόρτο και τη Ρώμα. Γιατί η... Τι να δω τη γιατί Ρώμα. Γιατί η πρόκριση. Τι να δω γιατί Πόρτο Ρώμα. Γιατί είναι το απόλυτο 50-50. Να... Θα κάτσω να δω την Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν μπορώ να δω την Πόρτο με τη Ρώμα. Είναι πολλοκέφαλο. Την Παρί γιατί θα κάτσεις να τη δεις. Γιατί μ' άρεσε από τη μέση και μπροστά. Από τη μέση και μπροστά. Δεν σ' αρέσει εσένα. Θες να βλέπεις δηλαδή το γκλοπ. Χάθηκε η μπάλα πάντα την κερδίσουμε με pressing. Και άμα την κερδίσουμε με pressing δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Pressing και pressing και pressing και pressing. Pressing. Την μπάγκερ τι να κάτσω να τη δω. Την έχει ικανή. Τι να τη δω την μπάγκερ. Να δω το μπλε. Ποια μπάγκερ. Δεν παίζει σήμερα η μπάγκερ. Η μπάγκερ δεν θα παίξει με την.
Σήμερα παίζει Παρί Μάντσεστερ. Την άλλη εβδομάδα, ρε, γενικά μιλάω. Την Μπάγερ, γιατί αντίδω να. Τι να χαρώ από την Μπάγερ να δω. Λοιπόν, να σου πω ότι στην Μπάγερ. Ναι. Μην τρως παπά και μην τρώτε παπά όλοι όσοι πιστεύετε ότι θα το πάρει πρωτάθλημα. Το στυλ παιχνιδιού. Το στυλ παιχνιδιού τη Μπάγερ και τη Λίβερπουλ. 90 λεπτά είδαμε την άμυνα στα 3 τέταρτα του γηπέδου του αντιπάλου. Μπα και κερδίσω την μπάλα ψηλά. Δεν μπορεί να οργανώσει από πίσω. Τακτική δεν έχει από πίσω. Πλευροκόπηση δεν έχει. Οργάνωση από τον άξονα δεν έχει. Πρέσινγκ. Και πρέσινγκ και πρέσινγκ και πρέσινγκ. Που δεν άστα. Έβλεπε, λοιπόν. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Εγώ είδα την Άγιαξ εχθές. Κίνηση χωρίς το χώρο. Ο Άγιαξ. Ναι, κίνηση χωρίς το χώρο. Άγιαξ. Πλευροκόπηση μικρή πάσα, μεγάλη είδε πάσα. Την Άγιαξ. Ναι, είδα την Άγιαξ, ρε φίλε. Είδε την Ηρακλής, είδε την Πάουκ. Τι να δω, τον Μπενζεμά να δω. Θα δω τον Μπενζεμά. Το γέρο. Ναι. Τι να δω. Τον άλλο τη Μπάγερ, πώς το λένε το σέντερβο. Το Λεβαντόφσκι. Το γέρο. 48 νούμερο παπούτσι. 3 μέτρα τεμπέλι. Τι να δω. Το Μίλε. Το Μίλε. Να δω. Εξτρέμ. Το Μίλε. Έβαλε μετά από καιρό. Τι να δω. Το Σωσία του Ελαλμαζίδη. Το Ριμπερί. 48 χρονών. Ποιο τον άλλο που έχει μια καλύτερη φαλάκρα από μένα. Το Ρομπέν. Μια κίνηση. Μια κίνηση στο ποδόσφαιρο, μια κίνηση. Βαράνε 25 ετών, ναι, ναι. 3 στα 3 Champions League, τι ναι. Είναι ελεφιστίκια. Πες του, ο Άγιαξ λέγεται και όχι η Άγιαξ. Ναι. Αγράμματε. Ναι. Λέω, τι λες. Σε κράζει. Ας με κράζει. Εντάξει. Λοιπόν. Εσείς με τα στοιχήματα θέλει τώρα να δει Πόρτο άλλος, που να άμα δεν είχε στοίχημα, σιγά μην κάνουμε να δούμε την Πόρτο να πούμε. Με τη Ρώμα. Γκολ, γκολ goal και over. Γκολ, γκολ και over. Τι είναι η μπάλα για αυτούς. Με ρωτάνε. Τι να σε ρωτήσω. Τι βλέπω για σήμερα. Γκολ, γκολ και over βλέπω την Πόρτο. Και χ βλέπω την Παρί. Τι είναι over την Πόρτο. Την βλέπεις να μπαίνουν 3 γκολ. Γκολ και over. Την Πόρτο βλέπεις να μπαίνουν 3 γκολ. Καλά. Και χ βλέπω την Παρί. Ναι, καλά. Εντάξει. Η Παρί που παίζει. Η Παρί στην έδρα της με τη Μάντσεστερ. 4 γκολ θα την βάλει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Μάντσεστερ ναι. Θα παρουσιαστεί εξίσου αδιάβαστη όπως το πρωτοπαιχνίδι. Τραυματίες είναι οι μισοί, δεν παίζουν. Ξέρεις τι δεκάδα κατεβάζει. Εγώ έτσι το είπα. Δηλαδή συγγνώμη, οι άλλοι τι είναι. Μου δίνεις ένα γκολ αβάντζο την Παρί. Με δίνεις ένα γκολ αβάντζο. Δύο γκολ σου δίνουν αν θες να βάλουμε στίγμα. Τι δύο γκολ. Πώς θα έχει χ άμα με δίνεις εσύ, δίνεις χ και με δίνεις δύο γκολ αβάντζο. Σου δίνουν ένα γκολ αβάντζο, τον καφέ αύριο. Τι το καφέ αύριο. Τέσσερα γκολ θα φάει η Manchester United. Ωραία, δεν τρώει τέσσερα. Και μακάρι να τα φάει γιατί χτυκιάσαμε να τη βλέπουμε. Λοιπόν, ο προπονητής τη καταρχήν θα σου πω δύο πράγματα χτυκιάσαμε για να τη Γερμανία. Ναι. Να γνωρίζει. Για πες μου να γνωρίζει. Λοιπόν, τι μαγιά έκανε ο προπονητής τη Dortmund τες. Τι έκανε. Τι μαγιά έκανε. Τη Dortmund. Ναι. Δεν είδα το μάτς. Με το που έφαγε τον γκολ 47 από τον Κέιν. Ναι. Τέλειωσε το παιχνίδι. Ενώ προσπαθούσαν να βάλουν γκολ μπα και κάνουν τίποτα σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Απλά δεν είχαν κανένα τα λιώματα και πέσαν και σε ένα καλό Λιωρίς. Ναι. Με το που φάγανε τον γκολ, σου λέει τελείωσε. Εντάξει, ήρεμα για το πρωτάθλημα τώρα. Ναι. Τελείωσε το παιχνίδι. Η Μπάγκερ, ναι. Η οποία είναι συγκάτοικο στην κορυφή, απλά μειονεκτή. Ναι, στα τέρματα. Στα τέρματα, ναι. κατά δύο γκολ και στο μεταξύ του παιχνίδι. Ναι. Να σου πω ότι δεν είναι καλά τα νέα για τον Κόβατς. Ναι. Καθώς έχει πρόβλημα με τις φίρμες της ομάδος. Ναι. Και μετά την νίκη τώρα το 1-5 που είχαν στην Gladbach η Bayern, ναι. Ο Λεβαντόφσκι άφησε κάποια υπονοούμενα για τον Κόβατς. Ναι. Δηλαδή σκέψου ότι κερδίζουν και ναι. Δεν είναι καλά. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν πολύ περίεργα πράγματα μέσα στα αποδυτήρια της Bayern. Εγώ δεν θα σου έλεγα να την εμπιστεύεσαι πολύ. Άσχετα με το αν έχει. Με νοιάζει εμένα ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Είναι σε μεταβατική περίοδο. Με νοιάζει εμένα ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Μία ενημέρωση κάνω. Τι με νοιάζει εμένα. Μία ενημέρωση κάνω. Εσύ που παίζει κουμπάρι, ξέρω εγώ ποιος θα το πάρει. Μία ενημέρωση. Υπάρχουν οπαδοί της Μπάγκερ. Τι υπάρχουνε. Οπαδοί. Γιατί δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Οπαδοί της Μπάγκερ. 12 χρόνια δεν βγάλαμε κανέναν. Πλάκα μου κάνω. Πού είναι ρε κανένα οπαδοί της Μπάγκερ. Φίλε, όποτε έχω ανεβάσει κάτι κατά της Μπάγκερ, το τι έχω ακούσει δεν μπορώ να το φανταστεί. Εσύ, ναι. Το τι έχω. Κράξε, Μάντσεστερ, Λίβερπουλ, Ρεάλ, Μπαρσελόνα. Μπάγκερ Γιουβέντους, να δεις τι έχεις ακούσει. Κάν το στο Facebook, το δικό σου. Κάν το. Κράξε μια από τις αυτές τις ομάδες που σου είπα. Ποια να κράξω. Κράξε. Ρεάλ, ναι. Μπαρσελόνα, ναι. City, ναι. United, ναι. Liverpool, ναι. Μπάγκερ. Τι λες, θα έρθουν έξω από το Μετρόπολης και θα βαλάνε. Θα σε σκίσουν. Τι μου λες. Θα σε σκίσουν. Τι λες. Θα σε σκίσουν. Μη μου το λες. Τα νέα παιδιά, ναι. Επειδή δεν μπορεί να τα καροϊδέψεις. Καροϊδέψεις. Κοροϊδέψεις, ναι. Λοιπόν, βλέπουν ποδόσφαιρο, παρακολουθούν, σ' ακούνε που κάνεις και αναλύσεις. Όταν θες κάνεις και άριστα, ναι. Λοιπόν, και τα βλέπουν αυτά σε πολύ καλύτερη ποιότητα και μορφή ποδοσφαίρου από ό,τι δηλαδή τώρα να πω για την πάει, λέει ρεάλ κακά πράγματα, τι θα έρθουνε, θα πούνε άδικο εγώ ας πούμε. Τι θα πούνε. Όχι τώρα ρε φίλε. Όταν πηγαίνει καλά, αν ναι. Πεις κάτι, θα σε ασκήσουν. Σόπα ρε. Ναι. Τι μου λες. Πες κάτι κακό. Ναι.
Πες κάτι, σε σκίσανε. Κάθε μέρα κάτι κακό. Σε σκίσανε, δεν είναι. Ρε, έχει πάρα πολλούς οπαδούς. Σιγάρε κόκκινες, ξεφόρτωσε λίγο. Καλά. Δηλαδή είναι θέμα φορτώματος. Την πραγματικότητα σου λέω. Με συγχωρείς. Επειδή αμφέβαλες και ήρθες και το είδες με τα ματάκια σου. Ποιο? Liverpool City. Ναι. Ήταν γεμάτο ένα σπορς καφέ. Ναι. Για να δουν όλοι. Και όλοι στην ηλικία μας. Ναι. Μεσήλικες, δεν ήταν. Μάλλον κανένας με τον άλλον. Τι? Καυγάδες να σου. Σιγά, μη. Άντε ρε βρωμό. Μη. Άκου τι σου λέω. Άντε ρε. Εσύ στην τρίτη μπήρα, εντάξει. Όχι να παίξουν ξύλο. Ναι. Θα μαλώσουν, θα καυγαδίσουν. Αυτά τα μηχαλάκια έξω από το αυτό να γίνει κανένα μολότοφ θα έρθει. Όχι ρε. Είναι τότε λοιπόν. Δηλαδή αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τι. Να πέσουν μολότοφ να γίνει. Είναι για φανατισμό δεν μιλάς. Υπάρχει φανατισμός, αλλά πρέπει να είναι υπέρμετρος. Πρέπει να είναι... να υπάρχουν τραμπούκι, πρέπει να γίνονται επεισόδια. Αυτός είναι ο φανατισμός. Ο φανατισμός αυτό είναι τι είναι. Ο φανατικός, άμα του πεις κάτι μπορεί να σε ορμήξει. Αυτό είναι φανατικός. Αλλιώς δεν είναι φανατικός. Όχι ρε φίλε. Τι όχι ρε φίλε. Να με συγχωρείς. Τι να σε συγχωρώ, ο φανατικός είναι, θα σε κάνει ζημιά. Ο φανατικός. Σου οφείλω μια συγγνώμη. Εμένα. Ναι. Γιατί. Γιατί είχες πει κάτι για τον Μάικλ Τζάκσον. Ναι. Τι να παιδεραστείς. Ναι. Ναι. Σου οφείλω συγγνώμη γιατί. Γιατί δεν το ήξερες δηλαδή. Το έμαθες από τον Google. Όχι, αλλά... μέχρι να υπάρχει και δεν το έμαθα το Google. Για που το έμαθα το Google. Έχει βγει ένα ντοκιμαντέρ τώρα στην Αμερική. Ναι. Το οποίο κυκλοφορεί. Ναι, και. Και τον παρουσιάζει σαν παιδεραστή. Αφού ήταν, τι να κάνουμε τώρα. Ρε φίλε, εγώ έχω τη λογική μέχρι να αποδειχθεί κάτι και να παθεί ένα δικαστήριο να κάνω υπομονή. Καλά, και εσύ να... θα πάρει το έβραγμα πρώτα και μετά πα στο γιατρό. Άστο, εσύ άστο. Αργείς. Από αυτού είμαι. Εντάξει, τελείωσε. Δηλαδή είναι παράλογο να σου λέω ότι καλό είναι να δω. Πρώτα τρακάζει και μετά πατήσει φρένο. Ω, τφράκαρα θα πει. Ραπτόπουλε, πρόσεχε μου στην πέσω σκληροπυρηνική τη Ρεάλ και τη Μπάγκερ. Ναι, ναι. Καρ. Βέβαια. Καρ. Δεν το κόκκινο. Καλά. Κελαϊδέ όσο θέλει. Να κελαϊδά όσο θέλει. Κελαϊδά όσο σου θέλω. Να κελαϊδά. Γιατί άλλα τότε. Έπατε κάτι με τα σύμφωνα. Ναι. Τα άφησε τα φωνή εδώ. Τα άφησε τα φωνή. Πάλι έσπασε την οθόνη. Την έσπασα την οθόνη. Πάλι. Ποια φορά είναι αυτή που την έσπασε. Ποια φορά. Είναι αυτή που την έσπασε. Έσπασε. Δεύτερη ή τρίτη. Πέμπτη φορά. Γιατί δεν βάζει μια προστασία οθόνη. Έχει ένα γοητεία το τηλέφωνο. Άμα βάλω προστασία, τι θα το κάνουμε εδώ. Συμβάζει προστασία. Καλησπέρα, προσπαθώ να θυμηθώ δηλαδή, άλλο μάτς με ομάδα να έχει παίξει total football. Ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή... Ο Άγιαξ χτύπησε από το κέντρο με κάτι πίσω από την πλάτη της Ρεάλ και δεν πήγε από τα πλάγια που θεωρείται το ευάλωτο σημείο της Ρεάλ. Με τα κενά που αφήνουν οι μπακ, απίστευτο ποδόσφαιρο. Ναι. Συμφωνεί με τον φίλο. Συμφωνώ. Με την προσέγγιση του. Φυσικά. Είναι γοητεία να αλλάζει οθόνη κινητού. Ναι, τώρα τρέχει με 180 για να μην γιατί να φορά ζώνη ασφαλείας. Γιατί. Παιδιά, τι αδρεναλίνη θα κάνεις, δηλαδή τι ζεις. Να, άμα δεθείς από σαν σαλάμι, πείτε, τρέχαμε με 80. Παιδιά δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει. Πάμε σε διάλειμμα. Τι πάμε σε διάλειμμα. Παίζει πώς, πώς το λένε. Πάμε σε με, παίζει πώς, βάζει κάσκα. Γιατί βάζει κάσκα. Αυτή που έφαγε στο κεφάλι από τον άλλον τον έχει, κάνει, τον έχει κουνήσει το μυαλό. Δεν πάει καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ιγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή για οτιδήποτε αφορά Κλειδαρά. Ενώ μην ξεχνάτε ότι ανοίγει λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Έρχεται γρήγορα και φροντίζει αν έχετε πρόβλημα και έχετε κλειδωθεί έξω στο σπίτι. Κλειδαριές ασφαλείας, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή Κλειδαρά στο 85 27 27. Αν είσαι ωραία στο γραφείο, ο μάγκας της παρέας, άσε τα λόγια και παίρνε τις πράξεις. Το Μετρόπολης 95,5 και η Pizza Fan θέλουν να λάμψεις. Έρχονται στη δουλειά σου, παντός τύπου επιχειρήσεις, γραφεία, περίπτερα, ταξί, λαϊκές κτλ. Και γεννάνε πίτσα εσένα και τους αδέλφους σου. Μπες τώρα στο metrosport.gr, συμπλήρωσε τα ειδικά και προσωπικά σου στοιχεία στην ειδική φόρμα. Μπες στην κλήρωση και κέρδισε από Δευτέρα έως Πέμπτη το μεσημεριανό γεύμα στο γραφείο ή σε όποιον χώρο εργάζεσαι για εσένα και τους αδέλφους σου. Και το καλύτερο, κάθε Παρασκευή το Μετρόπολης 95,5 κερνάει πίτσα φάνε εσένα και την παρέα σου στο σπίτι για να απολαμβάνετε όλοι μαζί τους αγώνες αγαπημένης της ομάδας τα Σαββατοκύριακα. Όπου και αν είσαι, συντηρούν σου καθημερινά στη Σέντρα στις 12 και 20 το μεσημέρι. Ο Γιώργος Μπούζος πραγματοποιεί την κλήρωση και σε καλεί στον αέρα για να σου ανακοινώσει ότι εσύ είσαι ο καλύτερος της παρέας και φυσικά ο πιο τυχερός. Μόλις το σηκώσεις, λες Μετρόπολης 95,5 και κέρδισες προκειμένου να πάρεις μέρος σε αυτό το πολύ απλό και πολύ ωραίο διαγωνισμό
για πίτσες για εσένα και την παρέα στο χώρο εργασίας σου ή στο σπίτι τα Σαββατοκύριακα. Σε λίγο θα πάμε στο γήπεδο του Απόλλων Πόντου στην Καλαμαριά, όπου παίζει ο Απόλλων με τον Ηρόδοτο. Είναι στο 37ο λεπτό το παιχνίδι και προηγείται 1-0 με γκολ του Ολαϊτάν από το 22. Υπενθυμίζω ότι έχουμε πλήρη αγωνιστική σήμερα για τη Football League, με τον Εγινιακό να υποδέχεται τον Καραϊσκάκη, τα Τρίκαλα την Σπάρτη, τον Απόλλων Λάρισα τον Ηρακλή, τη Δόξα Δράμα στην Κέρκυρα, τον Εργοτέλη να υποδέχεται το Βόλο, την Παναγαϊκή, τον ΑΕΤ, τον Σπάτων, και θα έχετε ενημέρωση για όλα τα παιχνίδια από τις 3 και μετά για ό,τι συμβαίνει σε αυτούς τους αγώνες. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα και συνεχίζουμε, γιατί στέλνετε και στέλνετε και στέλνετε. Γρηγόρη, αν ρίξουν τον Όφι, αν ρίξουν τον Όφι, τον έριξαν. Τι θα πει αν ρίξουν τον Όφι? Λοιπόν, αν ρίξουν τον Όφι, πάει ο φίλε τώρα, και πέφτει μόνο μία θέση, δηλαδή οι υπόλοιπες 3 είναι κανονικά. Δηλαδή θα πέσουν άλλες 2 ομάδες μαζί με τον Όφι και μία ομάδα θα δώσει αγώνα μπαράζ, σύμφωνα με την εγκύκλιο η οποία υπάρχει τώρα. Επειδή ζούμε στην Ελλάδα και επειδή ποτέ δεν μπορεί να παίρνεις όρκο για τίποτα, δεν μπορώ να σου υποσχεθώ τίποτα, γιατί τα πάντα αλλάζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Με την παρούσα απόφαση από την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ, πέφτει ο Όφι, πέφτει ο Απόλλων Σμύρνης, άλλη μια ομάδα κατευθείαν και μια αγώνα, ομάδα θα δώσει μπαράζ. Τώρα, αν θα κάνουν κάτι και θα αλλάξουν τον κανονισμό και δεν θα υπάρξει αυτό το οποίο γνωρίζουμε, τι να σου πω, δεν το γνωρίζω. Όρκο με αυτούς δεν έχω μάθει να παίρνω ποτέ, γιατί είναι ικανή για τα πάντα. Δεν ξέρω αν ο Κωστής διαφωνεί μαζί μου. Δεν είναι κάτι που πουλάει ο Όφη και ο Γενιακός και ο Απόλλων Σμύρνης. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει κανέναν. Στην Κρήτη δεν μας ακούν ούτως ή άλλως. Με ρωτάει ο Νίκος Σταγεντσά αν τους παίρνει τους βαθμούς από τον Όφη ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν τους παίρνει. Δεν τους παίρνει. Δεν τους παίρνει. Δεν τους παίρνει ο Ολυμπιακός. Θα ήθελα να τους πάρει, αλλά δεν τους παίρνει. Όχι. Λοιπόν, ισχύει το ότι από εδώ και πέρα όσοι αγωνίζονται, αν δεν παίξουν, δηλαδή αν υπάρχει οριστική απόφαση, θα κερδίζουν. Δεν κατάλαβα. Από εδώ και πέρα, αν θα γίνει οριστική και μετάκλητη απόφαση για Εγινιακό. Δεν γίνεται, ρε. Αφού είναι εφέσιμη η ποινή, θα τελειώσει το πρωτάθλημα και το καλοκαίρι θα το αποφασίσουν. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις. Μίλησε ο Ράπ για τη Μάντσεστερ. 0-3 σκορ, λέει, αφού την έπιασε στο στόμα του. Η Μάντσεστερ. Άλλο σύγχαμα η Μάντσεστερ. Δεν μπορεί να τη βλέπει. Ειδικά με το Μουρίνιο. Γιατί δεν βλεπόταν. Σύγχαμα είναι. Ποδοσφαιρικό σύγχαμα είναι. Τι είναι. Η Σίτι είναι ομαδάρα. Χαίρεσαι και τη βλέπει. Η Παρή είναι ομαδάρα. Χαίρεσαι και τη βλέπει. Ο Άγιαξ είναι ομαδάρα. Χαίρεσαι και τη βλέπει. Χαίρεσαι και τη βλέπει. Του Λίβερπουλ δεν χαίρομαι να τη βλέπω. Ένα δρόμο ξέρει. 4-3-3 ξέρει. Πρέσινγκ ψηλά ξέρει. Αυτό ξέρει μόνο. Τίποτα. Τίποτα. Κάνω λάθος. Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Εντάξει. Έχει αγώνες γάμα εθνικής. Wow. Ήρθανε πίτσες. Ναι. Πάνε φάρε κλείσει καμιά αρτηρία. Ξέρετε, θες κάνει τετραχίλιαρο σε... Γιατί άμα δεν είσαι τετραχίλιαρο η αρτηρία δεν βουλώνει. Πάνε κολλήσεις στο χέμα καμιά σαλμονέλα να πούμε. Άντε ρε κόκκινε. Πίτσα θες να φας. Εντάξει. Ωραίες είναι οι πίτσες για αυτούς που είναι γυμνασμένοι. Τους βλέπεις. Ένας και ένας είναι. Ο Δημαράς γυμνασμένος μπορεί να φάει πίτσα. Εσύ τι πίτσα να φας. Εσύ μόλις φας την πίτσα, κάτσει η σάλτσα πάνω στην αρτηρία, πάρει την αρτηρία πίσω. Λέγε, τι γάμα εθνική. Με τη γάμα εθνική θα ασχοληθούμε τώρα και τη β' εθνική. Champions League εκεί εδώ πέρα. Τι. Έχω ένα πολύ σοβαρό μήνυμα το οποίο θέλω να σου διαβάσω. Διαβάσω το. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ναι. Λοιπόν. Σήμερα, ναι. Ναι. Είναι μεγάλο το μήνυμα. Άμα είναι από τον αντιδήμαρχο Καστοριά, κύριο Δημήτρη Καπρί. Καπρί. Ναι. Και τι θα τον κάνουμε, τα λαβάντα τον κύριο Καπρί. Καμία. Και τι θα τον κάνουμε. Εν Χριστώ, αδερφέ Γρηγόρη, καλημέρα. Όχι, αρχίζουν τα σάλια από την αρχή. Με μάτια δακρυσμένα και πόνο ψυχή, θέλω να σου ανακοινώσω την παύση ακρόαση μετά από 15 χρόνια δική σου και του άλλου, ναι. Κυρίως του άλλου. Ναι. Εποχές ψοφιμίου στο κεφαλί, βετεράνου ηγεσία, επιταλοφίτη, κλεωμένη, ναού μεσήφη. Πάει εκπομπή. Τον ακούγαμε οι αριανοί χρόνια. 10 με 12, 2 με 4, την Πανιέρα, ταξιαρχίες, αμέτρητα ξενύχτια, χιλιάδες ώρες.
εποχές του κυρίες και κύριοι, τότε που οι Αριανοί Γυρακλείδες ακούγανε Μετρόπολης και οι άλλοι ακούγανε 103. Δυστυχώς ο διπλανός ξεπέρασε τα όρια προχτές τη βραδινή μαρμίτα. Έδειξε πως δεν έχει ιερά και όσια. Είναι ο Βερίκιος του ραδιοφώνου. Ναι. Ένας κύκλος έκλεισε για μένα και για πολλούς άλλους και ελπίζω για σένα. Ναι. Αυριανή προοπτική ραδιοφωνικής επαγγελματικής μου διαφήμισης πλέον πάβει. Ναι. Σε συμβουλεύω να απομακρυνθείς από δίπλα του και να αλλάξεις δίδυμο. Ναι. Δεν γίνεται να συνεπάρχει με κάποιον που κλεβάζει αυτά που πιστεύεις εσύ στο βωμό των αριθμών. Ναι. Συμβουλέψου το πνευματικό σου δίπλα του πλέον μόνο χάσιμο θα έχεις, ναι, και ως παράγωγος και κυρίως ως άνθρωπος. Ήβρις, άτιν έμεσης, τύσεις να μην έρθουν ή σε δίπλα όταν έρθουν. Δεν το αξίζεις, με αγάπη, Δημήτρης Καπρής. Τι δουλειά κάνει αυτός, τι είναι, αντιδήμαρχος. Καστοριά. Κλέβει καθόλου, ναι, το Δήμο. Υπερτιμολογίες κάνει. Ξέρω, τι κάνει. Είναι αναμάρτητος. Υποσχέσεις δίνει και δεν. Φίλε μου Δημήτρη, να σου πω κάτι. Τι λες, στεναχωρέθηκα ρε φίλε. Φίλε μου Δημήτρη, προέτρεξες γιατί κάτι ήθελα να πεις σήμερα ο Κωστάς. Όχι, δεν το λέω τώρα, αφού δεν το λέω. Αφού ο αντιδήμαρχος Καστοριάς δεν θα ξανακούσει Μετρόπολης για μένα, ξέρεις το μεσημέρι δεν θα φάω καθόλου. Αντιδήμαρχε, κλέβεις εκεί στο Δήμο. Δεν κλέβεις, ε. Κάνεις καμία παρατυπία. Ρωτάω τώρα. Κάτι ήθελες να πεις σήμερα. Όχι, δεν λέω τίποτα. Μου είπες πάμε, κάτι... πάμε παρακάτω, κόκκινε. Πάμε. Θα μου γυρνάς τις κόρες των ματιών. Αηδίασα. Και με σένα και με τον δήμαρχο της Καστοριάς. Ναι, αηδίασα. Γυρίσαν οι κόρες των ματιών. Από μένα. Ναι. Τελείωνε. Κοιτάξτε εκεί, μην κλέβετε τον κόσμο και στην Καστοριά. Οι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. Να είστε τίμοι, σωστοί. Εντάξει. Να έχετε το Δήμο σωστό, να καθαρίζετε εκεί τις πλατείες και ταυτά, έχετε την πόλη καλή και άστε τώρα από το Πουλοίσκο και άμα δεν θέλετε, ακούστε κανέναν μία Μαρτόλο. Αϊντε, αϊντε, σαλιάριδες όλοι. Δηλαδή, πάμε. Αϊντε, σαλιάρι. Δηλαδή του λες ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Αυτό του λες, του κυρίου. Ρε, τι λίθο βαλέτο τώρα. Ο πολιτικός τώρα θα κάνει κριτική σε μένα τώρα. Α, πιβιλε, πάρε πρίξου στη λίμνη της Καστοριάς. Άντε τελειώνει. Να πάνε από τη γη. Ναι, μη μου γυρίζει στις κόρες των ματιών, δεν θέλω να παρεκτραπώ τελείως. Για να μου κάνετε τώρα εσύ και ο αυτός μάθημα. Ξεβρωμήστε τις ψυχές σας πρώτα. Άιτ, ευχαριστώ αγόρι μου. Ξεβρωμήστε τις ψυχές σας. Μέσα στη βρώμα και στη δυσοδεία τώρα να κάνετε με ένα μάθημα. Άντε μπράβο. Άντε τέλειο. Από μένα έκανες. Έλα βρε τε. Φρε μη με κάνεις μάθημα τώρα και εσύ και ο κάθε πολιτικάντης τώρα. Δεν πάρα. Της Καστοριάς αντιδήμαρχος. Δεν θα ξαναδεί. Ξέρεις τώρα εγώ φαγουρήθηκε η μασχάλη μου. Έλα τώρα δεν μπορώ τα σάλια και ο κόσμος δεν τα μπορεί τώρα. Σας έμαθε τόσα χρόνια, όλοι οι κύριοι με τις γραβάτες κατακλέψατε τον κόσμο. Σταματήστε το παραμύθι. Τι 2-0 Απόλλων. Τον Ηρόδοτο. 2-0 τον Ηρόδοτο. Μπράβο, μπράβο τον Καλαϊτζίδη. Μπράβο τον Καλαϊτζίδη. Μπράβο. Με μικρό ρόστερ. Ναι. Έχει πετύχει ότι δεν έχουν πετύχει. Κάνει μάθημα τώρα εσύ. Άιτε. Εγώ σε κάνω μάθημα. Έλα τώρα από εκεί πέρα. Πάτε ξεβρωμήστε τις ψυχές σας. Να μην σου μεταφέρω τον Ηρόδοτο. Όχι, δεν θέλω να μεταφέρει μήνυμα. Πάτε κάτι καμιά καλή πράξη εκεί πέρα και αφήστε το Ραπτόπουλο ήσυχο. Άιτε. Τελειώνεται. Άιτε. Ο κύριος Παπαζαφυρίου ρωτάει για αν την Αθλητική Ένωση Ποντίων θα τη δείξει τηλεόραση. Θα τη δείξει. Δεν έχω ιδέα. Ιδέα δεν έχει. Δεν ασχολείται με την Αθλητική Ένωση Ποντίων ο κύριος Κόκκινος, κύριε. Θα έχουμε μετάδοση από εδώ. Από εδώ. Ναι. Για τηλεόραση μιλάει ο άνθρωπος. Θα υπάρχει ραδιοφωνική μετάδοση. Ραδιοφωνική μετάδοση. Ραδιοφωνική. Ραδιοφωνική. Ο άνθρωπος ρωτάει για τηλεόραση. Δεν ξέρει κύριε Παπαζαφύρου, δεν γνωρίζει. Δεν το ξέρει. Δεν είναι Αν είσαι υποχρεωμένος, ναι, σαν Ηρακλειδέας, ξέρω εγώ. Σαν δημοσιογράφος, ξέρω εγώ τι να σου πω. Σαν Ηρακλειδέας, ξέρω εγώ τι να σου πω. Θα έπρεπε. Για τον Ηρακλή τα λέμε κάθε το μέρα. Το ψάχνει τώρα κύριε Παπαζαφύρου, το ψάχνει στην τηλεόραση. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Δεν τον ενδιαφέρει. Είναι πιο τίμιο από το να πει ξέρω και να μην ξέρει. Δεν ξέρει. Είναι πιο τίμιο από το να πει ξέρω. Είπα ότι είναι άτιμο, ρε. Δεν ξέρει. Να μην ξέρει. Τέλειωσε. Εντάξει. Αντιδήμαρχος Καστοριάς. Τι προβλέπεις? Τι να προβλέψω? Απόλλων Λάρισα Ηρακλής. Διπλό και over. Αυτό το λες για να τρολάρεις τώρα ή... Όχι καθόλου. Απόλλων Λάρισα δεν είναι ομάδα. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό, διπλό ημίχρονο άσο τελικό, over άντε 4 συγκολ κτλ. Παίζει όμως, δεν ακούστηκε τίποτα. Είπα εγώ ότι ακούστηκε τίποτα. Είπα εγώ ότι ακούστηκε τίποτα. Για την Ιταλία ήταν και δεν σου πει. Για άλλοντα τον Κούγια. Για βγάλω τον Κούγια στο ραδιόφωνο να σου πει για τον Απόλλων Λάρισα. Εσύ πες. Και εσύ και ο Ηρακλής. Παίζει τώρα το προποτζήτικο στην Δωριλαίου με το προποτζήτικο στην Παπάφη. Και τι να σε πω δηλαδή. 7 συν και διπλό. Λέγε τι θέλει. 4 συν. 3 για σένα. Εγώ δεν το διαβάζω. Αν θες το διαβάζεις. Ναι. Ραπτόπουλες καταντήσει ο Τσουκαλάς της Θεσσαλονίκης. Είσαι κατάμπιστος γιατί αν πω λέει κάτι άλλο δεν θα το διαβάσει. Μάλιστα. Το λόγο. Ποιο λόγο. Ο λόγος ποιος είναι. Είμαι κατάμπιστος γιατί. Τι έχω κάνει. Έτσι λέει ο φίλος. Έτσι λέει ο φίλος. Και εγώ λέω ότι είναι ζαβός. Του ζητάς το λόγο.
Όχι, ρε παιδί μου, και εγώ λέω είναι να ζαμός. Να σου αιτιολογήσει για ποιο λόγο σου θεωρεί κατάπτυστο. Να το διαβάσουμε. Προφανώς θα μας στείλει μήνυμα και θα απαντήσει. Στείλε ξανά ένα μήνυμα, ένα 25 πώς είναι, 1,5 ευρώ ή στείλ το 50 καμπό. Λεπτά είναι. 50 λεπτά πώς είναι, να συντροπία. Σε. Εντάξει. Άλλα θέματα, λέγε. Άλλα θέματα. Την δεκάδα Ερακλή ξέρεις. Την δεκάδα όχι. Πού να ξέρεις, μην τη σε νοιάζει, μήπως Ερακλή. Όχι, φίλε. Όχι, το ξέρω. Όχι, δεν είναι θέμα να με νοιάζει. Mm. Δεν, εγώ άκουσα επειδή δεν είχαμε χρόνο να συζητήσουμε την συνέντευξη τύπου και δεν έμαθα τίποτα. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Και δεν έμαθα τίποτα. Ναι. Δηλαδή περίμενα να μάθω, δεν ξέρω αν εσύ ναι. έμαθες τίποτα. Τι να μάθω. Περίμενα κάτι να μάθω και δεν έμαθα τίποτα. Να μάθεις τι. Δηλαδή μας είπε η διοίκηση ότι υπάρχει διοικητική ανυπαρξία. Ναι. Εντάξει, μετά τρελαίνεσαι. Θες να πηδηχτείς από το παράθυρο, τραβάς τα μαλλιά σου αν έχεις. Πηδήξε από όπου θες, δε κόκκινε. Στο παράθυρο, έξω από το παράθυρο, τι με νοιάζει εμένα. Πάμε στα θέματα. Καλησπέρα, Ραπ και Κόκκινε. Θέλω την γνώμη σου για ένα πράγμα. Χτες το Ρεάλ Άγιαξ, μήπως οι παίκτες Ρεάλ δεν παίξανε γιατί θέλουν να φάνε το σολάρι. Ποκετίνο έλα στη Ρεάλ. Έγινε πρόταση στον Ποκετίνο και αρνήθηκε, φίλο μου. Ναι. Εντάξει. Ναι. Παίζει ο Ηρακλής και το δείχνει ούτε για τρία. Εκεί τον φτάσα τον Ηρακλή. Παίζει ο Ηρακλής, δεν το δείχνει. Ναι. Τι έγινε, λέει, προχθές βράδυ και αναθεματίζει ο αντίμαχος και καλός Χριστιανός. Τι έγινε. Ρωτάει, λέει, τι έγινε και. Και βρίζει. Βρίζει ο Δήμαρχος. Όχι, και φωνάζει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος προφανώς θέλει να κάνει διαφήμιση τζάμπα στον εαυτό του, τώρα που είναι εκλογές, και βρήκε τον Ραπτόπουλο να κάνει τζάμπα διαφήμιση. Πάμε στον Απόλλον Πόντου. Oh. Στην Καλαμαριά, εκεί είναι ο Χάρης Δημαράς. Μπράβο, Χάρης. Ο Απόλλων, ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το ημίχρονο. Ωραίος. Μπράβο. 2-0 Γρηγόρη και. Μπράβο, τον Γκρόμπινγκ Βίλιαμς. Μπράβο. Απόλλων Πόντου Ηρόδοτος. Προσπάθεια των Κοκκινόμαυρων να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από τον Πλατανιά. Το περασμένο Σάββατο, μετά το αρχικό μουδιασμένο δεκάλεπτο για τους κοκκινόμαυρους σημερινή αναμέτρηση, δύο φορές κινδύνευσαν. Ναι. Η αλήθεια είναι, από δύο φάσεις όμως, η πρώτη ήταν σε αντεπίθεση, ένα σουτ που έκανε ο Ηλιάδης, απέκρουσε ο Θεοδωρόπουλος, μία ακόμη αποστατική φάση από κεφαλιά του Ανδρέου, τώρα πέρασε out, μετά από όλον, μετά από αυτό το μουδιασμένο δεκάλεπτο, νομίζω έλεγξε πλήρως το παιχνίδι. Σίγουρα οφείλει πολλά στην παρουσία του Μάικλ Λαϊτάν, ο οποίος είχε μια πολύ καλή ευκαιρία στο 19ο λεπτό εκεί, θα έλεγα ότι έδειξε και ότι ίσως είναι η μέρα του για να χρηστεί σκόρερ, είχε καιρό να σκοράρει ο Νιγηριανός, έκλεψε την μπάλα, σούταρ, η μπάλα πέρασε out, στο 22 όμως, σε 3 λεπτά αργότερα, μετά από σέντρα από τα δεξιά τον Χασομέρι, από κακή απομάκρυνση της μπάλας από τον Ξενοδόχο, την μπάλα έφτασε στον Ολαϊτάν. Τι Ξενοδόχο, ρε. Ξενοδόχο, ρε. Ξενοδόχο. Α, ο τερματοφύλακας, ναι. Λέω και με τον Ξενοδόχο. Ναι. Ναι. Λογάριασε χωρίς τον Ξενοδόχο. Έκανε τον γυριστό ψιλοκρεμαστό, η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά. Ο Κυβελίδης νομίζω δεν τη βρίσκει, έκανε προσπάθεια να τη στείλει ο Κυβελίδης, την παρασταλήθεια, ούτως ή άλλως αυτή κατέληξε πρώτα στο αριστερό καθοδοκάρι και έπειτα στα δίχτυα με έναν περίτεχνο και περίπλοκο θα έλεγα τρόπο, αλλά ήταν μόνο όπως αυτός ξέρει, νομίζω είναι πολυτέλεια για την Football League, η ποιότητά του. Ο Λαϊτάν, ναι. Τα καρδιολογικά του καλά είναι. Για το επίπεδο της Football League νομίζω δεν έχει πρόβλημα. Φρέ, το ξέρω για το επίπεδο, δηλαδή τρέχει λιγότερο η καρδιά εκεί πέρα, πώς γίνεται. Για να παίζει, προφανώς και τρέχει λιγότερο. Δεν είναι ίδιες οι απαιτήσεις. Τρέχει λιγότερο. Για να είναι μέλος επαγγελματικής ομάδας, φαντάζομαι ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες. Η θέση που παίζει, ποια είναι η θέση, εννιάρη είναι. Σήμερα συγκεκριμένα, και μου δίνεις ωραία πάσα, Κωστή. Παίζει αριστερά στη μεσαία γραμμή. Δεν παίζει στην κορυφή όπως στα προηγούμενα παιχνίδια. Αριστερά σαν εξτρέμ. Χάρη, ναι. Συγγνώμη. Σαν εξτρέμ ή σαν εσωτερικός μέσος. Εξτρέμ που όμως συγκλίνει κιόλας. Ανάλογα την. 4-4-2 παίζει ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Ως συνήθως. Άρα έχει δύο half, δεν δύο extreme και δύο four. Ακριβώς. Που ένας ο four είναι και μπορεί να παίξει και extreme, φαντάζομαι. Ακριβώς. Αυτό το αλλάζουν θέσεις. Ο Λαϊτάν συγκλίνει αρκετά και νομίζω ότι σήμερα του βγαίνει τουλάχιστον. Back, ποιον έχει στην πλάτη του ο Λαϊτάν, back. Back έχει τον Αμαραντίδη. Ο Αμαραντίδης είναι πιο μεγάλος από τον Μπάγκαλο. 40 χρόνια είναι. Ο Αμαραντίδης δεν είναι πολύ μεγάλος. Πώς είναι. Ο Σαμαράς είναι, 30, είναι 40, 41. Ο Αμαραντίδης είναι 32 το παιδί, 33. Σαμαράς είναι. Τον έκανε Μπάγκαλο. Είναι πιο μεγάλος από μένα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Ο Δημήτρης, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικός ο Δημήτρης Σαμαράς. Παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά μεγάλος η ηλικία, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, σήμερα στο σημερινό παιχνίδι Σαμαράς είναι αθλητάρα, ρε. Αθλητάρας είναι. Το παιδί. Μετά από τρεις μήνες
καθώς ήταν τραυματίας, επέστρεψε και σήμερα είναι το πρώτο του παιχνίδι. Είναι αξιόλογος, αξιόλογο παιδί, αξιόλογος αθλητής. Πραγματικά. Και το 2-0 έγινε στο 38 λεπτό, σε μια έτσι πανομοιότυπη φάση, δεξιά, τα δεξιά και πάλι ξεκίνησε. Νομίζω από εκεί ξεκίνησε και περισσότερες επιθέσεις του Απόλλωνα. Γεωργιάδης σέντραρε στο πρώτο δεκάλεπτο, πήρε την πρώτη κεφαλιά ο Χασομέρης. Κυβελίδης ξεχασμένο στο δεύτερο δοκάρι με κεφαλιά ψαράκι από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Δεν κινδύνευσε μετά το πρώτο δεκάλεπτο ο Απόλλων. Νομίζω ότι δείχνει πως καθαρίζει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Βέβαια στο ποδόσφαιρο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να ξέρεις να διαχειριστείς την κάθε στιγμή, το κάθε αποτέλεσμα. Ο Απόλλων καλείται να το κάνει αυτό σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό και να επιστρέψει στις επιτυχίες. Και να παραμείνει ζεστός στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Έγινε. Αυτό νομίζω είναι πολύ καλά, αυτό πολύ καλά. Αυτό. Τέλεια. Μπράβο. Αυτά 2-0 στο ημίχρονο Απόλλων Πόντου. Οπότε κόκκινε στην πλάτη τη δικιά μου, άμα θέλω εγώ να κάνω αβάντα ή να βοηθήσω κάποιο δικό μου πολιτικό. Εγώ έχω δύο πολιτικούς που γουστάρω. Η μία είναι η Πατουλίδου που είναι φίλη μου, η Βούλα. Και άλλος είναι ο Πασχάλης ο Τουντούρης που κατεβαίνει με τον Ταχιάο. Αυτούς τους δύο, άμα θέλουν οτιδήποτε από μένα, είμαι στη διάθεσή τους. Τώρα στην πλάτη τη δικιά μου, τώρα τη Δήμαρχο της Καστοριάς τώρα, να κάνει κροαματικότητα στην πλάτη τη δικιά μου ο Φλόρος, όχι με τίποτα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στη Λάρισα, πάμε εκείνο ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος για πάμε να μας πει δεκάδες. Πάμε το διπλό από όλο Λάρισα Ηρακλής, να έχεις υπόψη σου και παίξ το κιόλας γιατί τα αρσενικά εσύ τα βλέπεις όταν κατουράν όρθια. Ναι, εντάξει. Βλέπεις... Παναγιώτη. Παναγιώτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Βλέπεις διπλό Κώστα. Διπλό και over βλέπω και πολλά γκολ βλέπω και βρωμιά και δυσοδεία βλέπω και πολλά άλλα βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, ο Ηρακλής πάντως παίζει με πολλές απουσίες σήμερα. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον λες, εκτιμάς ότι δεν θα τον επηρεάσει αυτό. Έτσι το λέω εγώ. Έτσι το καταλαβαίνω τουλάχιστον. Ναι. Θα ξεκινήσει με τον Καχρημάν στην εστία. Ο Βιτλής σε ένα 5-3-2 θα έλεγα περισσότερο παρά 3-5-2, κακά τα ψέματα. Ο Βιτλής αριστερά, ο Κουτρομάνος στα δεξιά. Ο Μουνιώθ αριστερό στόπερο, ο Γιαννίτσης δεξί, ο Ζιαμπάρης ρόλο λίμπερο. Ο Κασναφέρης με τον Παναγιωτούδη στην μεσαία γραμμή. Πάει καλά αυτό ο Παναγιωτούδης. Ναι, καλό χαφάκι. Ναι, χαφάκι όπως το είπες. Δεν είναι δηλαδή καθαρό εξάρι. Είναι περισσότερο οχτάρι. Ναι. Είναι δηλαδή στην πρώτη πάσα. Άσε να μας πει τις δεκάδες και μετά ρωτά ό,τι θέλεις. Ναι. Ο Ντούνης σε επιτελικό ρόλο πίσω από τους δύο που θα είναι ο Παυλίδης, ο Πιτσιρικάς με τον Μπορίκο. Στον πάγκο για τον Ηρακλήνο ο Γιαγκιόζης, ο Κλέιτον, ο Νιάμπουγι, ο Κουκόλης, ο Ρόβας Οπτινόπουλος και ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ποιος Γιάννης Παπαδόπουλος? Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο γιος του Δανίλη Παπαδόπουλου. Καλά κατάπτυσε στον Ηρακλή η Β' Εθνική Αναπληρωματικός αυτός. Ναι, ναι. Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα παίζοντας αρχικά στη Βέρεια. Πω, τι πτώση στην καριέρα του είναι αυτή. Πτώση. Ναι, εντάξει, δεν είχε. Μετά το. Καλό ταλεντάκι. Μετά που βγήκε στο εξωτερικό, ναι, μετά που βγήκε στο εξωτερικό, μετά τον Ολυμπιακό, δεν είχε αντίστοιχη πορεία. Τα Φράγκο έβγαλε τουλάχιστον. Προφανώς ναι. Έτσι, έτσι φαντάζομαι. Και δεν παίζει το Ηρακλή, μόνο αυτό το Ηρακλή δεν παίζει. Ναι, σε είναι αυτό έξω. Το Ηρακλή δεν παίζει. Είναι έξω. Λοιπόν, και ο Απόλλων Λάρισας που θυμίζω ότι προπονητής πλέον είναι ο Αριάν Μπελά. Εντάξει, βεβαίως τον θυμάστε. Μπελάς είναι. Πάση Χιάννενα και τα λοιπά. Όχι Μπελάς, Μπελά. Ο Ματζάρης είναι τερματοφύλακας. Ο Σκούπρας θα παίξει δεξιμπάκ, ο Κουρτεσιώτης αριστερό, ο Σιλιώτης με τον Καρατάσιο στο κέντρο της άμυνας, ο Χατζής ανασταλτικός μέσος, ο Τασιούλης μαζί του, ο Μπραμπίγια με τον Λίτενα στις δύο πτέρυγες και ο Λουκάο στην επίθεση. Και στον πάγκο είναι ο Γκέκας, ο Κουντρουμπής, ο Κοντοές, ο Μπιμάι, ο Καμπέρης και ο Μαρκολίνο. Και ο Πολέτο, δύο Βραζιλιάνοι για τον Απόλλωνα Λάρισας, που είναι πολύ ψηλά, θυμίζω, στη δεύτερη θέση. Έχει κάνει καλή πορεία, διεκδικεί την παρουσία στο παιχνίδι μπαράζ, αν θα υπάρξει αναδιάρθρωση. Αλλά έτσι όπως βλέπω το γήπεδο του, νομίζω ότι πολύ δύσκολα, αν ανέβει στη Super League, θα χρησιμοποιήσει αυτό το γήπεδο, εδώ στη Λάρισα. Ίσως είναι και λίγο θαύμα που έχει πάρει και άδεια για να γίνεται παιχνίδι Football League. Είναι... Ποιος πήρε άδεια? Ο Απόλλων. Ο Απόλλων Λάρισας, για να χρησιμοποιήσει το γήπεδο. Είναι σε σχετικά καλή κατάσταση πάντως ο αγωνιστικός χώρος δεδομένων της Football League. Έτσι μου φανταστεί κανείς κάτι καταπληκτικό. Λιγοστός κόσμος στις κερκίδες, περίπου 300-400 άτομα και βέβαια πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Ηλιοφάνη και πολύ περισσότερη ζέστη από ό,τι έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Διαιτητής είναι ο Τσουκαλάς από την Αθήνα, βοηθεί ο Νιδριώτης από την Αθήνα και ο Λιόντος από την Ήπειρο και τέταρτος διαιτητής είναι ο Κατσικογιάννης από την Ήπειρο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε περισσότερα μετά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ελπίζω τώρα που μας είπε στο στόμα του να μην έχουμε τίποτα περίεργα ο Κωστής.
Καλησπέρα, παιδιά. Η Ρεάλ δεν θέλει παίκτες που τους έβγαλε από όλους τους άκρους, θέλει προπονητή. Η Ρεάλ, φίλε μου, μην ξεχνάω ότι είναι από ένα σερί της κατάκτησης τριών Champions League και είναι λογικό να σκάσει. Να έχει σκάσει, δηλαδή κάποια στιγμή θέλει να πάρει και τις αναπνοές της η ομάδα. Απλά και όμορφα. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα και μετά προχωράμε. Μισό λεπτό λίγο. Παίζει ο Ρακλής και δεν το δείχνει ούτε η ιατρία. Εκεί τον φτάσετε. Τι έγινε, επεβεβαιώνεις για άλλη μια φορά από το πλήρη. Η της εκκλησίας, αγάπη, άλλη μια φορά βγάζει την κακία της σε κάποιον με αντίθετη άποψη που έχει το θάρρος να την πει. Καλησπέρα από τον σύνδεσμο φίλων Καζαμπάκα. Εγώ και δεν τον ξέρω τον δήμαρχο και δεν μοιάζει τι άνθρωπο είναι, αλλά εγώ δεν γουστάρω κάποιον. Απλά είτε τον ακούω και τον απαξιώ ή δεν ασχολούμαι. Δεκτεί η κριτική, αλλά όχι προτροπή σε άλλο πρόσωπο να φεύγει ο άλλο από δίπλα του, λες και είναι ο καταραμένος ή ο Σατανάς. Όπως είπε και ο Ραπ, είτε τον γουστάρω είτε όχι μερικές φορές για τις απόψεις του, ουδής αναμάρτητος. Εγώ το είπα αυτό. Το ουδής αναμάρτητος, φίλε μου. Λοιπόν, και συμφωνώ ότι δεν υπάρχει κανένας ο οποίος ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βάλετο. Μπράβο Ραπτόπουλες, μη μασάς. Αναβλήθηκε η δίκη Σαββίδη Μίχελ. Όχι, δεν το είπαμε αυτό και δεν το ξέρω. Δεν γνωρίζω ότι υπάρχει δίκη μεταξύ του κυρίου Σαββίδη και του κυρίου Μίχελ. Επανέρχομαι, λέει ο 390. Σε κατηγορεί κάποιος γιατί ασχολείσαι με τη θρησκεία του, με τη δική μου ή οποιοδήποτε άλλο και το μόνο που έχεις να απαντήσεις είναι αν τα παίρνει ως πολιτικό πρόσωπο. Αν κάποιος ασχολείται συνέχεια με κάτι που εσύ αγαπάς, είτε έχεις δίκιο είτε όχι, πώς θα σου φανεί? Απλά εσύ έχεις το μικρόφωνο διαθέσιμο και όποτε θέλεις κλείνεις τον άλλον ή απλά τον στέλνεις στον αγύριστο. Γι' αυτό λέω πως του καλάς και ελπίζω να διαβάσει το μήνυμά μου. Διαβάστηκε το μήνυμά σου, φίλε. Δεν έχουμε θέμα να μην διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο, καθώς κληρώνουμε 5 εισιτήρια σήμερα στο Μετρόπολη 95,5. Γράφετε ΑΜΗ3, αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54344. Η κλήρωση θα γίνει στις 10 παρατέταρτο στην εκπομπή του Μιχάλη Σαρόπουλου, όπου θα μάθουν οι 5 φίλοι τα εισιτήρια που κερδίζουν για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Με γραμμές και αγώνες φυσικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με την ώρα των ακροατών, με παιχνίδια, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατάς μόνο την άδεια στο χέρι, τηλεφωνείς στο 18133. Όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Οπότε για οριστική διαγραφή τηλεφωνείτε στο 18133. ΑΜΗ3 κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54344 για τα 5 εισιτήρια που θα κληρώσουμε σήμερα για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η σκιά της Μπαροδήμου στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου υπάρχει εγγύηση κατώτατης τιμής, είτε πάτε να αγοράσετε Σκόντα, είτε Kia, είτε Hyundai, όποιο μοντέλο και αν πάρετε, να το πάρετε με την καλύτερη τιμή της αγοράς από την εταιρεία σκιάδης Μπαροδήμου που είναι στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Ή μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς θα πάτε και τι ακριβώς θα βρείτε εκεί, τηλεφωνώντας στο 2310-596-596. Που κάνεις τον αντιδήμαρχο, αφάν τα τζάμπα, βλάκα. Ξέρεις πόσους αντιδήμαρχους έχει η Καστοριά. Έκανα αντιδήμαρχο. Ναι, τον αντιδήμαρχο. Αβάντα. Αβάντα, και θα κάνεις την πλάτη τη δικιά μου. Το παίζει Χριστιανός καλός για να το πάρουν. Να... με κάνεις τέτοια ρε. Μη με κάνεις τέτοια ρε. Μη με κάνεις τέτοια, θα πεθάνεις βλάκα. Λοιπόν. Γεννήθηκες χαϊβάνι, θα πεθάνεις βλάκα. 7 αντιδημάρχους έχει. 27. Τι ράχη λέει? 27. 27, σαν τις βρίσκει το Αϊθαράπι. Κοιτάξτε να είστε τίμοι απέναντι στον κόσμο και άστε το Ραπτόπουλο ίσω. Πολύ ωραία. Εντάξει, άστε το παραμύθι τώρα την ηθικολογία σε μένα πάνω. Ωραία. Άντε μπράβο. Πασκάλι Τουντούρη και Βούλα Παντουλίδου. Αυτοί οι δυο είναι για μένα. Τελείωσε. Θες να κάνεις εσύ τον άλλο να κάτω στην πλάτη δικιά μου? Όχι. Πάμε παρακάτω. Έλα γόρι μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Λοιπόν, θα πάρεις κόσμο. Πάμε σε κόσμο. Άντε, ναι. Μπράβο. Οι γραμμές είναι ελεύθερες, ναι. Έτσι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα σας. Έλα. Με ακούτε? Ναι. Επειδή αυτό το μήνυμα που ήρθε δεν σχετίζεται με το Κωστή Ραπτόπουλο, αλλά σχετίζεται με εμένα προσωπικά,
Θα πω 2-3 πραγματάκια, Δημητράκη, μια σε γνωριζόμαστε, έχουμε εκλεγεί στο ίδιο ψηφοδέλτιο στο παρελθόν. Δημητράκη. Θα σου πω 2-3 πραγματάκια, Δημητράκη, γιατί είναι πολύ πιο μικρός από μένα. Ο Κωστής Ορατόπουλος δεν μπήκε ποτέ σε κανένα ψηφοδέλτιο με τον όρο να πάρει προεδρία νομικού προσώπου ενός Δήμου ή αντιδημαρχία για να έχει δουλειά. Δεύτερον, ο Καστοριά FM, του οποίου είμαι μέλος και μέχρι πρότινος έκανα εκπομπές αθλητικές, 2-4 το μεσημέρι και 10-12 το βράδυ, είναι ασύλληπτα τα νούμερα που χτυπάει. Δημητράκη, τώρα επειδή εσύ έμαθες ότι ο Κάκος είναι υποψήφιος, που δεν θα εκμεταλλευόταν ποτέ το αγαπημένο του Μετρόπολης για προσωπικούς λόγους και δεν θα το κάνω, προσπαθείς με οποιοδήποτε τρόπο να ακουστεί λίγο το ονοματάκι σου, επειδή είσαι αποτυχημένος πλήρης. Σε προκαλώ σε ένα δημόσιο διάλογο μεταξύ των δυο μας, μέσα στον οποίο θα αναπτύξουμε μια επιχειρηματολογία και θα δώσουμε το δικαίωμα στους ακροατές να αποφασίσουν και να κρίνουν όπως αυτοί επιθυμούν. Δεν σου επιτρέπω σε καμία περίπτωση να εκμεταλλεύεσαι τον Καστοριά FM 915 αλλά και τον κορυφαίο Μετρόπολης 95,5 για μικροπολιτικούς λόγους και για να γίνεις λίγο πιο πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό. Ξέρουν όλοι από το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπήρχες ότι είσαι αποτυχημένος και σαν αντιδήμαρχος είσαι ο τελευταίος. Και επειδή δεν ξέρεις που να βάλεις υποψηφιότητα σήμερα, προσπαθείς να εκμεταλλευτείς την κορυφαία εκπομπή στην Ελλάδα που ακούει το όνομα της Κακομήρας. Μέσω του Καστοριά FM 915, του οποίου είμαι μέλος και μέχρι πρότινος έκανα εκπομπές. Εντάξει Δημήτρη Καπρί, ό,τι έχεις να πεις σε μένα θα ήρθα σαν άντρας. Όχι με τους φίλους μου. Θα ήρθα με μένα. Άντε μπράβο μου, γίνεσαι αντιδήμαρχος. 28 χρονών του Τσέκη. Επόμενος. Ένας φίλος μου γράφει ότι ο Χατζηπαναγής και Κόκκινος το ίδιο πράγμα λέει. Ίδιο μέγεθος, δεν ασχολούνται με Ηρακλή στη Β' Εθνική. Ποιος είναι ο φίλος σου? Ποιος είναι ο φίλος μου? Ο υπεύθυνος μιας μεγάλης εταιρείας με βενζινάδια στην Ελλάδα. Να είναι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε πάρε Δευτέρα, πάρε. Ναι. Πάτα. Ναι. Έλα φίλε. Κλείσε το ραδιοφωνό σου για να ακούγεσαι. Το έκλεισα μόλις τώρα. Είμαι καθοδόν από Λάρη στα Θεσσαλονίκη και σας άκουγα. Λοιπόν, μ' ακούτε τώρα? Ναι. Πρώτη φορά παίρνω. Ακούω τον Ραπτόπουλο στη Γερμανία που έτυχε να είμαι μετανάστης για τους πολιτικούς. Τον ακούω τώρα που είμαι στην Ελλάδα και τον ακούω τώρα στον δρόμο που τρέχω σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ξαναγύρισα από τη Γερμανία. Εσένα και πες μου Γρηγοράκη, τώρα σε έμαθα με τον Ραπτόπουλο. Πολύ καλή εκπομπή. Γεμίζεις τα μεσημέρια μας. Να φανταστείς ότι έφυγα από τη Λάρισα που μου πρότειναν μετά τη δουλειά για Τσίπουρο να έρθω στη Θεσσαλονίκη για να ακούω εσάς. Τώρα τι λέει ο καθένας, η ακροματικότητά σας είναι πάρα πολύ μεγάλη, παιδιά. Έχω τίποτα άλλο δεν θα πω. Άκουγα τον Ραπτόπουλο 12 Γερμανία με 2 και μετά τον Γιάννη τον Χιλιτήρη. Μέχρι τις 6 το πρωί γιατί εκεί δεν έπαιρνε και έτσι ήταν το πρόγραμμα. Καμόρα 10, 12. Ραπτάω 2, 12, 2 και Γιάννης. Και τον Καμόρα, τον Πασχάλη, έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί του. Είναι άλλο παιδί κι αυτός, σε άλλα μήκη κύματος, αλλά ο Ραπτόπουλος είναι, σου γεμίζει την ώρα τέλεια. Ακόμα και ο εγγονός μου 7 χρονών ψάχνει τον Ραπτόπουλο, το Παλακρόλε ψάχνει στο λαπτόπουλο. Τι να κάνουμε τώρα. Και προχθές κάτι, πού σε βρήκε στη Μαρμίτα, κάποιους έβριζε σατριτές, όχι που έγιναν που με τα αμαία εκεί, γιατί έψαχνε την εκπομπή γιατί μου λέει ρε παππού σε βρίζω αυτόν ο Φαλακρός. Και έψαχνε και βρήκα και το εξήγησα ότι βρίζει παιδί μου αυτούς τους ανθρώπους που πάνε να κάνουν κακό, σε ανθρώπους που μπήκαν στο κήπεδο στο κοινά. Γίναμε και πρότυπα και βρίζουν τα παιδιά. Κακό είναι αυτό, δεν πρέπει να βρίζουμε. Έχουμε ευθύνη. Όχι, έφυσες πολύ άσχημα, το είδα εκεί που βγήκες στην μπροστά και έβριζες αυτούς που μπήκαν μέσα στο κήπεδο και πλάκουσαν τις γυναίκες και τα παιδιά. Ναι, το κόψα λίγο γιατί ακούν και μικρά παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν ήξερα ότι έχω ακροατήριο 8 χρονών, οπότε οφείλω να είμαι πιο προσεκτικός. Θα σου πω κάτι φίλε, μόνο για σένα. Με άλλη διάθεση ήρθε ο Κωστής και με το που άκουσε το μήνυμα, το οποίο παρέλαβα, έγινε Τούρκος. Εγώ ρε, χθες ένας άντρακλας, θα σου πω για τον ακροατή, ένας άντρακλας μου στέλνει ένα μήνυμα. Είχα βρήσει κάτι χοντρό, το οποίο ας πούμε εξήταρε λίγο τα πλήθη. Και τον βρίζω κι εγώ στο κινητό.
Και εγώ νόμιζα ότι ήταν ανώνυμος. Μου δίνει το τηλέφωνο του, λέει: εγώ είμαι αυτός, λέει: δεν κρύβομαι κτλ. Με πείραξε αυτό που είπες. Λέω: σου ζητάω συγγνώμη εσένα προσωπικά. Γιατί όχι, λέω: δεν είσαι αντρούκλαρος, του λέω, και θέλω να σε γνωρίσω κιόλας. Είναι φίλος του Διαμαντή. Είναι φίλος του Διαμαντή πάνω στο. Εκεί στην Κρίνη που έχουν τα μαγαζιά κτλ. Το λύσαμε το θέμα πολύ όμορφα. Λέω: εγώ φταίω, του λέω: εγώ έκανα λάθος. Εγώ ξέφυγα, του λέω: ζητώ συγγνώμη. Γιατί λέω, σε πείραξε κάτι που είπα. Δηλαδή το να ζητήσω. Ο χριστιανισμός είναι αγάπη, δεν μπορεί να προτρέψει τον αναμνησί. Στο χριστιανισμό δεν είναι καθόλου αγάπη. Γρηγόρη, και οι άποψή σου και σένα είναι πάρα πολύ σωστές. Ο ένας είναι έτσι, ο άλλος αλλιώς. Ο ραπ είναι ότι η Μακεδονία, ξέρω εγώ, δεν. Μα σε παρακολουθεί. Θα λύσουμε αυτά τα θέματα στο τίτλο. Ο Κωστής είναι ρεαλιστής, παύλα κοινικός. Ο εν λόγω κύριε. Είμαι πολιτικός μηχανικός, τρέχω σε όλη την Ελλάδα. Πήγα στη Γερμανία 5 χρόνια δουλειά. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω στο ραδιόφωνο 2 ώρες και να ακούσω. Το ελάττωμά μου το ξέρω ποιο είναι. Ξέρω ποια είναι τα ελαττώματά μου. Και αν κάπου κάνω λάθος, ζητάω και συγγνώμη. Δεν είμαι αλάνθαστος. Μπράβο. Σου είπα κάτι και τώρα πραγματικά συμπεριφέρεται με άλλη διάθεση και γύρισε στο μυαλό του. Άστος σου. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Εξαιτίας αυτού του μηνύματος. Και το παιδί που βγήκε προηγουμένως και φώναζε, άστα τώρα, δηλαδή δεν χρειάζεται να φωνάζει. Μπορεί να είναι φίλος ο Ραυτόπουλος, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Απλά εγώ επειδή, άκου να δεις. Έχασα και την έξοδο, έπρεπε να βγω εδώ. Εγώ δεν κατάλαβα ότι μας ακούν τόσο μικρά παιδιά. Οφείλω όμως, επειδή είναι μικρά παιδιά, τουλάχιστον να είμαι, λιγότερο, να είμαι πιο προσεκτικός στη διατύπωση. Το παιδί τώρα, ναι. Έχουμε ευθύνη. Τώρα το έχω καταλάβει. Παππού λέει, ο φίλος σου λέει, έβριζε. Τι έβριζε, ρε παιδί μου, και έκατσα και σε είδα την εκπομπή, τη μαρμίτα αυτή που είχες κάνει προχθές. Όχι, έβρισα κάτι χοντρό. Αυτό το εξήγησα. Ναι. Άκουσες τι είπε. Όχι, αυτό είναι προς τιμή. Λέει, έβρισα κάτι χοντρό. Γι' αυτό σου λέω, ήρθε. Μιλούσαμε χτες, μου είπε για το τηλεφώνημα του κυρίου κτλ. Και δεν θα το συνεχίσω γιατί δεν μου επιτρέπει και δεν είναι δικαίωμά μου. Ό,τι θέλει θα κάνει ο ίδιος. Και ο συγκεκριμένος κύριος, εγώ τρελάθηκα. Μου θέλει να το κάνει κύριο. Γιατί τώρα. Εντάξει, όταν πραγματικά είσαι καλοπροαίρετος. Το πολύ με αυτό που έβρισα, να μην με διαβάσουν οι παπάδες, θα έρθει ο Θαλάσσιος του Σίδης με τον Τερεπέγλου, θα διαβάσουν πάνω στον τάφο, μπαρμπάρ, θα με φυτέψουν κανονικά. Γιατί αυτοί θα φύγουν πιο μετά από μένα. Πάνε ρε κόκκινες. Παρακαλώ. Καλησπέρα, ναι. Ευχαριστώ που με επιτρέπεις. Ναι, βέβαια, να είσαι καλά. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Οι υπόλοιπες γραμμές είναι ελεύθερες, παιδιά. Το Ηρακλής δεν έβαλε ακόμα γκολ. Έλα. Ο Ηρακλής ακόμα. Αφού τον έπιασε στο στόμα σου, δεν έβαλε ποτέ. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα, φίλε. Τι κάνετε. Καλά. Συνονόματε, από Καβάλα τηλεφωνώ. Όπα, η ωραία Καβάλα. Όπα. Σ' ακούω συνέχεια σε αυτό. Ωραία Καβάλα. Κάνω μια παρατηρησούλα, ρε συνάδελφε. Συνά. Το 1975 ήμασταν στην Κύπρο με ΕΛΔΙΚ με 4 κριτικούς. Μ' ακούς. Μάλιστα. Νοικιάζουμε μηχανές με χάλες και κάνουμε μια βόλτα χωρίς διπλώματα και οι 4. Ζουνταπ. Όχι, φλωρέτα. 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 Τρέχουμε με ηλικιώδη ταχύτητα. Εγώ, επειδή ήμουν πάρα πολύ ζωηρός, ξεφεύγω. Χτυπάω σε ένα κάσπεδο και το μηχανάκι διαλύεται. Ο ένας από τους κριτικούς έχει επάνω του καμιά 500 δραχμές. Τα βγάζει η Ραυτόπουλε. Ναι, ο κριτικός, ναι. Ναι, και πάμε στον εκεί, στον άνθρωπο που νοικιάσαμε τα μηχανάκια και τα πληρώνει όλα αυτός. Ο ήτανε κριτικός. Τέσσερα παιδιά διαλεγμένα. Θα σε συνιστούσα κριτικούς και το μακεδονικό να μην το λιδωρείς καθόλου. Δεν το λιδωρώ. Να έπεσε σε... Τον αδικείς, περίμενε, για τους κριτικούς σωστά μιλάς. Για το μακεδονικό δεν λιδώρησε. Εγώ στο μακεδονικό, κοίταξε να δεις, θα σου πω μια κουβέντα να καταλάβεις με λίγα λόγια. Ναι. Δεν λιδωρώ τη Μακεδονία, λιδωρώ τους Μακεδόνες. Δεν λιδωρώ τον Άρη, λιδωρούσα τους Αριανούς. Τον Άρη, σαν σωματείο, το σεβόμουν πάρα πολύ και τον σέβομαι. Με τους Αριανούς τσακώθηκα. Τη Μακεδονία τη σέβομαι απεριόριστα, είναι το μέρος μου. Οι ψευτομακεδόνες μου τις πάγανε. Επειδή λες πολλές αλήθειες, συγγνώμη. Οι ψευτοπατριώτες δηλαδή. Δηλαδή μόλις έμαθα. Όχι, δεν του αρέσουν τα δίθεν. Τι θα πει ψευτοπατριώτης. Να το παίζεις Μακεδόνας ιστορίες και τα λοιπά και να σου δίνει η Νέα Δημοκρατία μια θέση και να πηγαίνεις στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ιστορία. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το παίζεις Μακεδόνας και να έρχεται ο Τσίπρας και να σου δίνει το Υπουργείο Αμήνης και να κάνεις την κότα. Αυτά δεν μπορώ, φίλε. Έχεις δίκιο. Αυτά δεν μπορώ, φίλε, στη ζωή μου. Όταν μιλάμε, παιδιά, αυθόρμητα
βγαίνουν και πολεμάνε και λένε ότι πουληθήκανε, αυτούς πρέπει να τους σέβεσαι, ρε αγόρι μου. Φίλε, εγώ κατάλαβα ότι αυτοί φωνάζουν για την τσέπη τους και όχι για τη Μακεδονία. Αυτό κατάλαβα εγώ. Τα άλλα όλα, άσε, γιατί από παραπάνω θα περάσει πάλι την κόκκινη γραμμή, πάλι θα έχουμε θέματα. Άστο. Μη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Πέσω, δεν έχουν κάνει συμβόλαιο ακροάσεις του σταθμού. Άμα γυρίσουν τη Βελόνα, πιάνει και άλλους γύρω-γύρω. Άιντε με τον κάθε έναν, λέει, και εγώ τον βρίζω καμιά φορά, αλλά τον γουστάρω, αλλά τον ακούω και πολλές φορές τον γουστάρω. Το να με βρίζει ο ακροατής ή ο τηλεθεατής είναι υγεία. Το να έχει κακότητα είναι, ή εγώ να έχω κακότητα στον άλλον απέναντι. Δηλαδή, άλλο να βριστούμε και άλλο να μισιόμαστε. Απλή περιέργεια. Για τον φίλο ο οποίος έπιασε το μήνυμα το προηγούμενο. Εντάξει. Αν στη θέση του Σαββίδη ήταν ο Μαρινάκης που έπαιρνε δεύτερη συνεχόμενη αναβολή για την υπόθεση του όπλου, τι θα έλεγε το Μετρόπολης, τώρα αλλά καλά και φυσιολογικά για όλους. Ναι. Θα σου πω τι θα έλεγα εγώ. Για τον Νούρο, αν είπαμε τίποτα. Ναι. Είπαμε τίποτα για τόσες αναβολές. Δεν τους κολλάμε τους. Κοίταξε να δεις, φίλε. Πούμε εμείς για τη δικαιοσύνη. Άκου, άκου. Εγώ θα πω ότι αυτούς εδώ όλους, οι οποίοι κρατάνε την κοινωνία στα χέρια τους οικονομικά. Τους κολλάμε πάνω στην μπάλα, έτσι. Από εκεί και πέρα, στις οικογένειές τους, στις γυναίκες τους, στις γκόμενές τους, στα παιδιά τους, στην προσωπική ζωή τους, δεν τους κολλάμε. Εγώ δεν κόλλησα ούτε το Μαρινάκι, ούτε το Σαββίδη θα κολλήσω. Ούτε τον κύριο Μελισανίδη θα κολλήσω. Τον κολλάω πάνω στην μπάλα. Μέχρι εκεί. Δεν έχω κανένα δικαίωμα εγώ. Και να μην ξεχνάμε, ναι, ότι πέρα από το τι έγινε, βγήκε δημόσια και ζήτησε συγγνώμη. Τίποτα, είπε συγγνώμη, έκανα λάθος. Τελείωσε. Δηλαδή, θα αποφαθεί η δικαιοσύνη. Εμείς να τον αγιοποιήσουμε ή να τον σταυρώσουμε τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Λάρισα, να δούμε πώς κλείνει. Στη Λάρισα δεν έχουμε γκολ, επειδή το ρωτούσατε λίγο νωρίτερα. Είμαστε στο 19ο λεπτό, από τον Λάρισας και Ηρακλής στο 0-0. Ο Ηρακλής είναι αλήθεια ότι ήταν πιο ουσιαστικός αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή δεν αντιμετώπισε προβλήματα στα μετώπιση. Του έλειπε τελική πάση για να κάνει την πολύ μεγάλη φάση. Είχε ένα καλό σουτ στο 16, ένα μακρινό σουτ του Ντούνι, μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Ματζάρη, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει απειληθεί καθόλου από τον γηπεδούχο Απόλλωνα που παίζει στο δικό του μισό γήπεδο, περιμένοντας ουσιαστικά τον Ηρακλή και κοιτώντας να βγάλει την κόντρα επίθεση. Έχει κερδίσει ένα κόρνερ τώρα ο γηπεδούχος Απόλλωνα Λάρισας. Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μία από τις λίγες στιγμές που έχει δεχθεί πίεση ο Ηρακλής και είναι γεμάτη η περιοχή του. Πλασαριστά θα γίνει το πλασέ από τον Κουρτεσιώτη και ένα σούτ, την μπάλα κοντράρι πάνω στο Γιαννίτσι. Πάλι από τον Κουρδεσιό, την μπάλα πέρασε κόρνερ, δεύτερο διαδοχικό, όλα αυτά ενώ μπαίνουμε στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης από τον Λάρισα Ηρακλής στο 0-0 και θυμίζω ότι έχει ένα δεύτερο κόρνερ σερί η ομάδα της Λάρισας και πάλι πάρα πολλοίς κόσμος στα καρέ του Ηρακλή. Αυτό το οποίο λείπει από τον Ηρακλή είναι πρώτα απ' όλα ο Περόνε, για ακόμα ένα μάτς είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει ο φόρ περιοχής που θα κρατήσει τους αντίπαλους δύο στόπερ πάνω του. Κορυφή ποιο είναι, τον Παπαδόπουλο, τον... τον Παυλίδη και τον Μπορίκο. Τον Παυλίδη και τον Μπορίκο, μάλιστα. Τον Παυλίδη και τον Μπορίκο. Είναι έξω όμως και ο Νιάμπουγιου και ο Ρόβας. Δύο άλλοι φόρ που... Ο Ντούνι παίζει, ο Ντούνι. Ο Ντούνις παίζει, ναι Κώστα, είναι τελικός πίσω από τους δύο. Ντούνις. Ήταν αυτός που είχε το μοναδικό σουτ. Ο Ντούνις είναι ό,τι είναι, μ' αρέσει. Τριπλέρ. Και πολύ γρήγορος. Γρήγορος, δεν ξέρω αν μαρκάρει πολύ. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στη Λάρισα, Παναγιώτη. Στο κόρνερ, μόνο να δούμε το κόρνερ εκτέλεση. Ο Κάχρημα διώχνει με την γροθιά. Οπότε πλέον, Γρηγόρη Κωστή, μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό στην έξοδο Πηλαία Χαριλάου λόγω έργων. Έργων. Ναι. Τώρα που είχαν κάνει τα έργα. Μεσημέρι που σχολάει ο κόσμος. Να μην μεταφέρω το μήνυμα. Να μεταφέρω ότι είναι βόδια. Αυτοί που κάνουν τα έργα. Όχι τα παιδιά. Ανοίγει το σκόρο Καραϊσκάκης στην Κατερινή στο Αιγίνιο. Αιγινιακός Καραϊσκάκης 0-1. Το παίξανε, εντάξει. Και πάμε στην. Κάτσετε, στην Καλαμαριά. Πάμε στην Καλαμαριά. Να δούμε. Καλά, ρε, δεν τρέπεστε λίγο. Καθώς έχουμε εξέλιξη εκεί. Δεν λέω για τα παιδιά που δουλεύουν. Γιατί τα παιδιά που δουλεύουν εκεί του στείλανε να δουλέψουν. Καλά, δεν τρέπεστε λίγο. Είναι 3 και 4 που σχολάει ο Κοσμάκης να πάει στο σπίτι ρε βόδια. Πάτε να πούμε και βάζετε τους εργάτες να δουλέψουν εκείνη την ώρα. Δεν είναι να χαθείτε, να χαθείτε, ντρέπεστε λίγο. Τέτοια ώρα ρε παιδιά τα κάνετε έργα. Που άλλος πάει στο σπίτι του, κουρασμένος πτώμα. Οι γυναίκες, τα παιδιά πάνε. Δεν είναι να χαθείτε, να χαθείτε από εκεί πέρα. Έχει λέει ποτηλιάρισμα. 3 ώρα κάνουν έργα. Δεν να χαθείτε, να χαθείτε. Πάμε στην Καλαμαριά. Χάρη. Χάρη. 65ο στην Καλαμαριά. 2-0 παραμένει το αποτέλεσμα υπέρ του Απόλλωνα. Με αριθμητικό πλεονέκτημα πλέον οι οικογενόμαυροι νομίζω ότι δύσκολα θα απειληθούν για την συνέχεια. Στα εναπομείναντα 25 λεπτά αποβλήθηκε ο Κασαπάκης, ο αρχηγός του Ηροδότου,
Στο έκανε. Τρίτο λεπτό, μάρκαρε την Ελλάδα τον Γεωργία, αλλά είχε ήδη κάρτα, νομίζω ότι είναι μια δίκαιη απόφαση από τον διαιτητή κύριο Μπεκιάρη, το σύνδεσμο της Καρδίτσας. Μπήκε πολύ δυνατά απέναντι στον αντίπαλό του, αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και έτσι αποχαιρέτησε το παιχνίδι. Ο Απόλλων, ο οποίος πλέον έχει και το 2-0 βέβαια υπέρ του, έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα, δεν νομίζω ότι έχει δείξει μέχρι στιγμής η φιλοξενούμενη ομάδα, αν εξαιρέσουμε, επαναλαμβάνουμε, το πρώτο δεκάλεπτο, ότι μπορεί να απειλήσει. Έχουν γίνει και αλλαγές από τους δύο προπονητές. Έκανε ο Ρόμπι Γουίλιαμς καμιά αλλαγή? Έκανε, ναι, έβαλε τον Πάρι Μπάμπι αντί του Γιάννη Καλαϊτζίδη, αντί του γιού του δηλαδή. Άλλαξε, έβαλε αμυντικό μέσο, θέση αμυντικού μέσου, δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά την διάταξη. Στο 51ο λεπτό έγινε αυτή η αλλαγή για τον Απόλλωνα. Δύο αλλαγές. Άλλαξε τερματοφύλακα ο προπονητής του Ηροδότου, ο κύριος Λιρώνης, στο ημίχρονο, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Τσιλιγκύρης πέρασε στο Ξενοδόχοφ. Θα τον ρωτήσουμε αν έχει να κάνει αυτό προφανώς με την εικόνα που είχε ο τερματοφύλακας του σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έβαλε και τον Κονέ στο 58 αντί του Χατζηλιάδη. Τώρα θα κάνει και τρίτη αλλαγή ο κύριος Λιρώνης. Ενώ και ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης θα κάνει τη δεύτερη του αλλαγή. Θα βγει ο Λουφάκης από το παιχνίδι, ο νεαρός. Πλευράς του Ηροδότου βγαίνει, μπαίνει μάλλον ο Ζαμπορόφσκι και βγαίνει ο Αργυλέση. Από πλευράς του Απόλλωνα Πόντου βγαίνει ο Λουφάκης, 18 χρονών μόλις. Ένας νεαρός χάφ, ο οποίος είναι πολλά υποσχόμενος. Τον πιστεύει πολύ ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης και είναι τρίτο παιχνίδι στο οποίο τον ξεκινάει ως βασικό. Πρέπει να πούμε. Αφήνει λοιπόν τη θέση του στον Τάσο Δημητριάδη, τον πρώην παίκτη, αν θυμάστε, του ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός. Ωραία, Χάρη. Λοιπόν, εύκολο θεωρητικά το έργο του Απόλλων από εδώ και ως το εξής. Το έκανε ο ίδιος ο Απόλλων, είναι εύκολο βέβαια. Φρα παιδιά, ο Χάρης. Καθώς προηγήθηκε με 2-0. Μπορεί να πίνει άλλο καφέ, ρε. Ο Δοκάριο Βόλος, στο 23. Και ωραίο σουτ. Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω ποιος είναι. Εντάξει. Ωραία. Αρκετούς ξένους. Ωραία, θα είμαστε σε επικοινωνία. Πάμε σε κόσμο. Πάμε, έλα φίλε. Μια τον ένα, μια ομάδα, μια την άλλη ομάδα και κόσμος, όλα τα προλάβουμε, ναι. Ναι, γεια σας, Βαλικάρια. Καλώς τον. Φώτης ψυχικό. Ρε, καλώς τον. Πάρτε και εδώ στον. Λοιπόν. η Πόρτο ζητάει, λέει, Ζαμπά, 20 και. Έμα. Η Πόρτο είχε προτείνει να πάρει το Ζαμπά και να δώσει τον Περέιρα. Τον Ολιβέιρα. Ολιβέιρα. Δεν το έκανα αυτό. Και το είχαμε ρίξει μια ματιά. Να πάρω 12 εκατομμύρια ευρώ τον Ολιβέιρα, σου βρίσκω εγώ, με πάρει το αεροπλάνο με τον Μάκη Γκακάτσι, μπορώ να σου βρω 30 Ολιβέιρα. Εγώ δεν μπορώ να. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τώρα. Άρα, τώρα, Ολιβέιρα, 12 εκατομμύρια. Με ποιον έπαιζε προχθές? Εγώ λέω ότι στο χέρι 30 του... πάσες πλάγια, παράλληλο ποδόσφαιρο, φάουλ για κάρτες. Εντάξει, καλό για φίλε. Απλά στη, από το σακώ... στη μετάδοση. Από το σακώ φίλε καλύτερο. Στη μετάδοση. Ακόμα, συγγνώμη. Στη μετάδοση άκουσα κάτι. Τι? Για το Ζαμπά, ναι. Και εξεπλάγιν. Τι? Ότι είναι πρώτος σε ασίστ στον ΠΑΟΚ. Ναι, είναι καλός, ναι. Παίκτης ο Ζαμπά, ρε. Ναι. Δηλαδή είναι, πέρα ότι είναι από πλάγια. Α, είναι μικρός, ότι με τον γκολ μια είναι, μια δεν είναι. Εντάξει. Είναι ανάλογα με τη μέρα πώς θα ξυπνήσει. Δείχνει ότι δεν είναι τυχαίος. Όχι, εντάξει. Και είναι και πάρα πολύ μικρός. Οπότε, κοίταξε, θέλει, θέλει να σου πω πάντως κάτι βασικό. Μαρκάρι. Θέλει έξυπνη διαχείριση. Γιατί? Ναι, λέμε εντάξει, τώρα. Είναι μικρός ακόμα. Πρόσεχε, πρόσεχε. Λέμε τώρα αξιολογείς 20. Μικρός είναι ακόμα. Περίμενε. Μαζί σου. Απλά λέω το εξής. Δες τώρα την περίπτωση Πέλκα. Κάποια στιγμή σκάγανε ένα σωρό λεφτά από την Τουρκία. Τι σχέση έχει ο Πέλκας, ρε. Δεν συγκρίνει. Άλλο στήλι. Α, δεν το λέω, ρε, για το. Μην μπερδεύεσαι. Μπερδεύεσαι. Λοιπόν, πρέπει να το πουλήσει την κατάλληλη στιγμή. Ρε Θεούλη μου. Ρε άνθρωπε μου. Ρε παιδί μου. Ο Ζαμπά κάνει 3 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια. Η ιστορία λέει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν τραυματίζεται εύκολα. Ταχύτητα έχει, τέχνη έχει, σκοράρει. Μόνο καλύτερα μπορεί να πάει αυτό το παιδί. Ωραία. Ολιβέιρα, μόνο χειρότερα μπορεί να πάει. Τι είναι στο top του. Ολιβέιρα, για μένα 12 εκατομμύρια σου βρίσκω εγώ στο παγκόσμιο στερέωμα. Με δώσουμε ένα αεροπλάνο με δύο κινητήρες, σου βρίσκω 30 Ολιβέιρα. Με 3 εκατομμύρια. Εγώ, και τώρα. Και ποιον Ολιβέιρα δεν δώσει εκατομμύρια, ρε. Τι, πώς. Γιατί με εντάξει, μπορεί να το πάει Ολιβέιρα γιατί κάτι έμαθε για το Λασκάου μας, ε. Ας τώρα έφυγε και τον έφαγε και από εκεί. Έστελε μηνύματα, έμαθε και το Google Translate. Και έστελε μηνύματα να το διώξουν τον Ερέα. Τα βρήκε, ακούσε, κόκκινε. Έλα.
Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τη Λας Πάλμας, ε. Συμφώνησε τι? Με τη Λας Πάλμας. Να για κάνει... ποιον παίκτη? Δεν ξέρω. Για πες. Πού δεν πάει. Κάνεις παίκτες. Για πες μου. Το Άρη. Ποιος είναι? Το Ματεό. Μπράβο. Δεν το ξέρω αυτό. Γίνεται μεταγραφή. Να είσαι καλά. Τα βρήκε όλα. Να είσαι καλά. Ο κύριος Δραπτόπουλος είναι ο πιο ευγενής και καλοκάγαθος κύριος που υπάρχει στο ραδιόφωνο. Καλή εκπομπή από Κλοπ. Ο Κλοπ είναι ο φίλος μου. Ναι. Είναι προσωπικός μου φίλος, 28 χρονών, 29, δικηγόρος. Νομικός. Σε πολύ μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει ότι είναι καλό παιδί. Είναι εξαιρετικό παιδί. Δεν τον γνωρίζει, αλλά. Δηλαδή, αν πάω στο νοσοκομείο, θα έρθει να με δει. Ο Κλοπ. Θα έρθει. Το έχετε καταντήσει τσίρκο, οπότε ο εκλεγμένος είναι χειρότερος από τον αποτυχημένο. Από σήμερα. Ρε Κόκκινε, τι διαβάζεις τη φελάδα του Φελού του Δημάρχου, μη τον χαρακτήρισες πρώτα. Το χαρακτήρισες, γιατί το διαβάζεις ο άνθρωπος. Έχουμε μια κόντρα, πρέπει να τον πούμε κακά λόγια. Όχι. Έχουμε μια κόντρα με τον αντιδήμαρχο. Πρέπει να τον βρίσουμε ή να μας βρίσει. Δεν μ' αρέσει η έμεση. Θα κανιβαλίσουμε. Δεν μ' αρέσει η έμεση διαφήμιση. Ναι. Και δεύτερον. Αλλά μην λες πράγματα. Θα απαντήσω εγώ για να συνοηθούμε. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει το εξής, η υποκρισία. Όταν ο άλλος θέλει να λέγεται χριστιανός, πρέπει να ξέρει να συγχωρεί. Λοιπόν, επειδή, πάει ακροαματικό. Επειδή ο εν λόγω κύριος υπέπεσε σε ατόπιμα με τον τρόπο που, που υπέγραφε. Και εγώ υπέπεσα σε ατόπιμα όμως. Αυτός έπεσε σε δεύτερο. Ωραία, πες τώρα. Γιατί εγώ το υπογράφω. Τι θα έλεγε στο ξεκίνημα της εκπομπής? Εγώ θα έλεγα συγγνώμη στους ανθρώπους οι οποίοι. Σε όλο τον κόσμο για αυτό που έκανα. Έβρισα. Ήτανε λάθος μου μεγάλο. Εντάξει, ναι, εντάξει. Μου το έλεγε εκτός το βράδυ και ώρες. Τα βρίζω. Τι βλάκας είμαι, εντάξει. Νόμιζα ότι είμαι στο γήπεδο, λέει, ναι. Και έβρισα. Εντάξει, και τι μόνος του μου τα έλεγε. Δεν το προέδρεψα εγώ. Και μου στέλνεις μήνυμα τώρα. Να πεις, δεν θα σε ξανακούσω, να φύγεις. Ο άνθρωπος μου, υπάρχει μεγαλύτερο προσόν από έναν άνθρωπο και χριστιανό. Από το να ξέρει να ζητάει συγγνώμη. Λοιπόν, δηλαδή αυτό που δηλώνει δεν είναι χριστιανό. Δεν είμαι. Ζήτησε συγγνώμη. Τελείωσε. Τι άλλο να κάνει. Και στέλνει το μήνυμα εσύ για να του γυρίσει λάμπα. Λοιπόν, άκου εδώ. Να μην πέσουμε στα χριστιανικά τώρα. Δεν χρειάζεται. Δεν έχει να κάνει. Ναι. Με τη θρησκεία. Ναι. Με οτιδήποτε. Εντάξει. Εσύ αισθάνθηκε ότι έκανε κάτι λάθο. Ναι. Και ήρθε να ζητήσει συγγνώμη και γύρισε λάμπα. Θύχτηκαν άνθρωποι, ρε παιδί μου. Δεν είναι γιατί δεν πρέπει, γιατί ακούγουν και μικρά παιδιά αυτό που με έλεγε. Το χειρότερο. Είναι ότι εγώ δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου ότι η παιδιά 8-9 χρονών με πήρε και μια μάνα προχθές. Έχει ένα παιδί 17 χρονών, λέει. Μήπως μπορείτε λιγότερο αυτό κτλ. Έχουν δίκιο οι μάνες. Σου λένε αυτοί, ακούν αυτούς. Και αν το μιλήσει ευγενικά αυτό το σαρδανάπαλο δίπλα μου. Κομπλάρει κιόλα! Ναι, αλλά την άλλη μεριά δεν μπορεί να είμαστε στραβοί και να προσπαθούμε να σας αποδείξουμε ότι είμαστε ίσχυοι. Στραβοί είμαστε. Όπως όλοι σας, έχουμε και εμείς ελαττώματα. Ότι είναι στραβός το υπογράφω. Είμαι στραβός. Πάει. Εδώ πάει να φάει ξύλο στο γυμναστήριο και μου λέει πονάω. Δεν υπάρχει ελπίδα. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με την Εσχιά της Παροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Λίγο μετά το Αλφα Κταίο. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Σκόντα, Kia. Λοιπόν, και Hyundai. Με εγγύηση κατώτερης τιμής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μέσα από μια τεράστια γκάμα που υπάρχει για εσάς οι οποίοι δεν μπορείτε να αγοράσετε καινούριο και να τα κάνετε δικά σας με όποιο τρόπο μπορείτε να φανταστείτε. Περισσότερα πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή με ένα τηλεφώνο στο 2310-596-596. Το 2310-93-90 είναι ελεύθερα. Υπενθυμίζω στο 81 Απόλλων Πόντου Ηρόδοτος 2-0. Ο Ηρόδοτος παίζει με 10. Ιγυνιακός Καραϊσκάκης 38-0-1. Τρίκαλα, Σπάρτη 1-0 και πάμε στη Λάρισα στο Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Παναγιώτη. Γρηγόρη Κωστίβελη και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5, 37 λεπτά στη Λάρισα. Παραμένει το Απόλλων Λάρισας Ηρακλής 0-0. Ο Ηρακλής είχε περίπου ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο από το 20 μέχρι το 25, σχεδόν μέχρι το 30 που έμεινε στα μετόπισθεν, που τον πίεσε ο Απόλλων Λάρισας, που είχε δύο καλά διαδοχικά σούτ με τον Κουρτεσιώτη που δεν βρήκα στόχο γιατί ο Γιαννίτσης έβαλε την κόντρα και απομάκρυνε και στις δύο περιπτώσεις. Και στη συνέχεια ο Βιτλής σε μια κεφαλιά, μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι έδιωξε για να σώσει ο Ηρακλής ενδεχομένως το 1-0 του Απόλλωνα. Βέβαια στη συνέχεια ο Ηρακλής ανέβηκε, μετά το 25ο λεπτό είχε τη φάση σε μια σέντρα του Βιτλή από τα αριστερά. Ο Παυλίδης από την γραμμή της μικρής περιοχής έπιασε αέρα. Ήταν πολύ καλή αυτή η προοπτική για τον Ηρακλή να βρει μπροστά στο σκορ. Και
Βέβαια στα τελευταία λεπτά, στο τελευταίο πεντάλεπτο, είναι η ομάδα που έχει την μπάλα στην κατοχή της, την κυκλοφορεί σωστά, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει την τελική πάσα στους δύο επιθετικούς, τον Μπορίκο και τον Παυλίδη, για να φανεί απειλητικός. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι που έχει αρκετά λάθη, ιδιαίτερα στο κέντρο, ένα παιχνίδι που δεν έχει ταχύτητα, που δεν έχει εμπνεύσεις. Και πλέον ο Ηρακλής σε αυτή την φάση που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να μείνουμε για να την παρακολουθήσουμε στο 31ο λεπτό, έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στον άξονα και ελαφρώς δεξιά, όπως επιτίθεται, με τον Μάρκο Ντούνι να έχει την μπάλα στην κατοχή του, στημένη μπροστά για να εκτελέσει, ψάχνοντας να βρει κάποιον από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που έχουν προωθηθεί στη φάση, τον Γιαννίτσι, τον Ζιαμπάρη και τον Μουνιώθ. Είναι και ο Παναγιωτούδης πάνω από την μπάλα, να δούμε ποιος εκ των δύο θα αναλάβει την εκτέλεση. Είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Απόλλωνα. Ο Ντούνις θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι, θα απομακρύνει ο Λούκας. Η μπάλα σε πλάγιο για τον Ηρακλή από τα αριστερά, παραμένει αυτό το Λάρισα, Απόλλων Λάρισας Ηρακλής, 0-0 στο 31ο λεπτό. Θα επανέλθουμε και πάλι στη Λάρισα, παραμένει στο 0-0 ο Ηρακλής με τον Απόλλων Λάρισας. Πάμε στον κόσμο. Κωστή, συμφωνείς? Παρακαλώ. Είμαι παιδιά. Ναι. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πάω Χανιά, Γιάννης. Λοιπόν, κάτω τα χέρια από τον Ραπτόπουλο. Ένα. Και δύο, να μιλήσουμε λίγο για μπάλα, παιδιά. Το λέει κριτικός αυτό. Κριτικός από τα Χανιά, λέω για το Ηράκλειο. Από τη Θεσσαλονίκη είμαι μόνο Ραπτόπουλο, ακούω εδώ. Χανιά δεν έχω θέμα. Και υποστηρίζω εγώ να ξέρεις. Χανιά δεν έχω θέμα εγώ. Το Ηράκλειο είναι. Εδώ πέρα, τους τα λες καλά γι' αυτό σπάζονται, θα σου το πω εγώ. Τους τα λες καλά γι' αυτό σπάζονται, τους λες την αλήθεια, γι' αυτό γίνεσαι μισητός. Λεβέντε η κριτική και λεβέντε η κριτική, στη συναλλαγή σου κριτική. Όταν θα ανέβω πάνω από τη Θεσσαλονίκη θα πω να σου βρω να σου πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, και δύο για μπάλα να μιλήσουμε. Θέλω να μιλήσω για το χθεσινό στραπάτσο που έγινε στη Ρεάλ και θέλω να το συζητήσετε για να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή. Θέλω να πω ότι μετά από καιρό σήκωσα τραπέζι και το πέταξα από τη χαρά μου βλέποντας μπάλα. Θέλω να πω κάτι, Κωστή, και θέλω πάρα πολύ την άποψή σου και του Γρηγόρη μαζί. Θέλω να πω ότι η Ρεάλ δεν έχει αλλάξει κορμό, έχει φύγει ο Ζιντάν, δεν τον έχει αντικαταστήσει καθόλου, έχει φύγει ο Ρονάλντο, δεν έχει κάνει ούτε μια προσθήκη και έχει βγάλει στην αφάνεια για μένα ένα από τα καλύτερα μπακ που έχουν περάσει από το ποδόσφαιρο, τον Μαρσέλο. Και ένα πάρα πολύ υποσχόμενο και μεγάλο ταλέντο, εννιάρι, δεκάρι, πείτε το όπως θέλετε, τον Ίσκο. Τον Ίσκο. Και παίζουν τα πιτσιρίκια. Πιο πολύ δεκάρι. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας, πώς αυτοί οι παίχτες έχουν βγει στην αφάνεια και πώς αυτή η Ρεάλ έχει καταντήσει αυτό το στραπάτσο που έχει γίνει. Το μεγαλύτερο... Θα σου πω τι έγινε, φίλε. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα το θέμα είναι ο προπονητής. Δηλαδή. Είχε τον Ζιντάν, ο οποίος είχε βρει μια φόρμουλα τόσο με τον Ρονάλντο όσο και με τα υπόλοιπα παιδιά και πέτυχε μαζί με το επιτελείο του βέβαια. Λοιπόν, η Ρεάλ για κάποιο λόγο, ίσως επειδή πήρε πολλές αρνητικές απαντήσεις, δεν πήρε ένα καταξιωμένο προπονητή, προσπάθησε κάτι μέσα από δικό της παιδί. Από ό,τι φαίνεται το Σολάρι μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στην αρχή. Έλα. Η ιστορία μας δείχνει ότι ο Πέρες δεν δίνει και λεφτά για να πάρει από πρωτοκλασσά τον Ρονάλντο. Μελισανίδης της Ισπανίας είναι. Έκανε πρόταση στο Μουρίνιο και γελάμε με τον Κωστή. Αυτό λέω κι εγώ. Κι εγώ γελάω. Γελάμε όχι με τον Μουρίνιο, αλλά γιατί ο Μουρίνιο στα δικά μας μάτια είναι πλέον παροχημένος. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Και επειδή. Και με για τον Ποκετίνο που προσπάθησε να τον πάρει, καλά έκανε. Εγώ άλλο θα έπαιρνα στη Ρεάλ. Τον Άγγελσμαν θα έπαιρνα. Ο Άγγελσμαν έχει κλείσει τη Λειψία. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει. Ή στην επιληψία. Έχει κλείσει. Πολύ καλό προπονητή. Ναι, ρε φίλε, έκλεισε όμως. Εντάξει. Και υπάρχει και άλλο ένα νέο παιδί, το οποίο προπονεί τη Σάλκε. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Ο οποίος ενώ πάει η ομάδα χάλια, τον κρατάνε. Τώρα πρέπει να δει. Ο Νάγκελσμαν τους βγήκε από το καλημέρα. Πήρε τα πάνω του, είχε την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Και πώς ξεκίνησε. Έπρεπε να πάθει την καρδιά του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ για να πάρει την ευκαιρία. Είναι. Και αυτή η τύχη δηλαδή που θα σου δοθεί για βορβή. Καλά έκανε και έπαθε έμφραγμα από αυτά που έφερε. Όχι καλά έφερε. Εντάξει, δεν πέθανε. Όχι, λέω, δες τώρα πώς τα έφερε ρε παιδί μου η συγκυρία. Δεν να τρώει το Στέφενς. Έλα. Εγώ, εσύ και ο Μάντζιος μαζί άμα κάτσουμε που τρώει πιο πολύ ο Μάντζιος, τρώμε τα μισά από ό,τι έτρωγε ο Στέφενς. Δεν ξέρω τι έτρωγε. Είχε φάει και τον Αλέκο από τη Μαύρη Θάλασσα. Τώρα τον χώνεψε. Πάρε τον κόσμο. Ο ραπ έχει τα περισσότερα δίκιο. Μόνο ραπ και κόκκινο, λέει ο φίλο.
Μάλιστα. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Ο Κωνσταντίνος ο Μαρακός λέει πάλι μας άφησαν να παίξω την τροπολογία. Στα είπα, Κωνσταντίνε. Για ποιο λέει. Στα είπα. Για ποιο λέει. Για τον Ηρακλή. Ωραία, ψήφους. Έχει. Ψήφους. Το ξέρεις ότι έχει. Πού τους έχει. Στα πανεπιστήμια μια ανταρσία ψήφους. Να μιλάμε σοβαρά τώρα. Τι ανταρσία ψήφους. Να μιλάμε σοβαρά τώρα. Φρενταρσία είναι αυτή. Όλη. Εντάξει, τώρα δεν είναι θέμα για κόλμα. Φρενταρσία είναι. Λέει πάλι. Να βλέπεις το δέντρο και όχι το δάσος. Κόψε μισό λεπτό από τον αέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Ξέρουμε ότι δεν σας γουστάρει ο Πάολο. Γιατί μου λες εκτός αέρα. Πάμε παρακάτω. Έλα, πάτε στον κόσμο. Άδικο έχω. Όχι. Άμα έχεις άδικο θα σε πω, θα τσακωθώ μαζί. Γιατί το κάνω για να. Και βλέπω, δεν το έχω κάνει δημόσια για να πουλήσω και να πάρουν 300 τηλέφωνα τώρα. Ποιος θα πάρει 300 τηλέφωνα. Εγώ πιστεύω ότι για να μην περάσει τροπολογία έπεσε δάκτυλος. Έτσι λέω. Κοντός δάκτυλος. Κοντός, χοντρός. Κοντός, κοντός. Έλα, έλα. Πες το. Κοντός. Μπαμπά. Ναι. Έλα, πάμε. Ορίστε. Ναι. Έλα την καλησπέρα μου. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, σημείωνε τα διπλά τόλουπ που έχεις κάνει φέτος. Ξέρεις τι σημαίνει τόλουπ? Όχι φίλε, τα τόλουπ τα ξέρω. Διπλή κυβίστηση σημαίνει, διπλή κολοτούμπα. Συγγνώμη, που κάτσε να πάρω το στυλό pilot. Ξέρεις ότι, ο Μελισανίδης που πήρε το Ολυμπιακό μετάλλιο τον έχει ζητήσει αυτόγραφο, ε. Ναι, τον έδωσε. Πάμε παρακάτω. Έλα, πάμε, έλα. Λοιπόν, σημείωνε ζαμπά. Ζαμπά. Δεν πατούσε περιοχή, δεν κάνει αυτός. Πού τον πήρατε, θυμάσαι τι έλεγε. Βερδέγες η ρίχτα. Λοιπόν. Κρέσπο. Κρέσπο. Δεν παίρνει κεφαλιά αυτός, είναι ο καλύτερος παίκτης του Πάου. Γι' αυτόν θα βρει σε μένα, όχι τώρα από το κάτσε. Όχι, ξέρω εγώ τι λέω, δεν κάνει, έλεγε. Δηλαδή, να στο φέρω σε σύγκριση. Ο Κρέσπο παίρνει 450 χιλιάρικα και αυτός που πήραμε παίρνει κοντά στο 1 εκατομμύριο, ο καινούριος. Ο Ίγνασον. Ο Ίγνασον. Είναι αδικία. Είναι αδικία, έτσι ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ο χοντροκόλλης μας, ο Βιερίνια. Ναι, εντάξει. Ναι. Πάλι τόλουπ διπλό, έτσι. Και πάμε τώρα στο μεγάλο σου κόλλημα. Πώς γίνεται ρε Σιραπτόπουλε στα 23 παιχνίδια να έχει 20 νίκες και να μην είναι ο καλύτερος προπονητής του ΠΑΟΚ? Πες μου, απάντησέ το μου ρε. Γιατί έχεις σκάσει τόσο ρε Ραπτόπουλε? Γιατί κοιτάς τα νούμερα του και ζαλίζεσαι? Γιατί μόνο αυτά τα νούμερα κοιτάς? Πουθενά άλλου δεν κοιτάς νούμερα. Απάντησέ μου. Να πω ότι έχεις άδικο. Φύγε. Διώχνεις έτσι απλά. Δεν μπορώ να σε... Ρε άμα κάπου έχω άδειο για το Λουτσέσκο, για το Λουτσέσκο. Για το τελευταίο. Ναι, έχω ενστάσεις πολλές. Για τους άλλους που με είπες. Εγώ για τον Κρέσπο έγινα ρόμπα. Λοιπόν, Κόκκινε. Ναι. Είναι δυνατόν να μην δεν σας θέλουμε ρε. Μέχρι και σημαία της μακητή, το Σκοπίον σηκώσατε. Δεν τρέπεστε λίγο? Τώρα είσαι αλήτης. Γιατί είσαι αλήτης. Ξέρε. Γιατί είσαι αλήτης. Παρακαλώ. Ναι. Μάλιστα. Έλα βίλε. Λοιπόν, τρία πράγματα θέλω να πω. Είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Καλά κάνεις. Λοιπόν. Θέλω οπωσδήποτε και την άνοδο του Ηρακλή, αν είναι δυνατόν και της Καλαμαριάς, αν είναι δυνατόν και τα άσπρα κόκαλα της Λαμπρινής, αρκεί να ανεβαίνουν και αυτοί όσες φορές είμαστε αναγκασμένοι να κατεβαίνουμε εμείς σε αυτό το βρωμολικανό πεδίο. Ένα είναι αυτό. Όσο πιο πολλές ομάδες μπορούμε να ανεβάζουμε και εμείς σε αυτές τις κατηγορίες και να τους ταλαιπωρούμε. Για το θέμα της Ρεάλ. Ναι. Η Ρεάλ, παιδιά, έσκασε. Τρία Champions League, δύο παγκόσμια, όλα... Ίδια χάφε! Μα αυτό ακριβώς. Κάποια στιγμή έρχεσαι και όσοι γυμνάζονται ξέρουν ότι συνέχεια, τελείως. Κάποια στιγμή θέλεις αυτό. Και το τρίτο, για να μην απασχολώ τη γραμμή, θέλω να πω κάτι. Και επειδή έχω λίγο μπερδεμένη ιστορία, είμαι 60 χρονών, ναι. Το είπα το... Επίπεδο αντρισμού είναι όταν ένας άνδρας ζητάει συγγνώμη. Αφού ξέφυγα, τι να κάνω. Εκείνη τη στιγμή, αν και εσύ απέναντι του είσαι άνδρας, με παντελόνια, του δίνεις το χέρι και τον κάνεις αδερφό. Εγώ έτσι έχω μάθει. Ωραία τα λέει. Οι άλλοι, ναι. Με τα δίθεν, και να είχαμε να λέγαμε και εγώ πες να φουμέρναμε, είναι για να ακούγονται. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Έμπειρος άνθρωπος. Πάνω στο Χάρη Δημαρά. Όπα. Και τρίτο γκολ από όλων. Τρίτο γκολ με τον Τάσο Δημητριάδη, ο οποίος είχε περάσει νωρίτερα ως αλλαγή. Άλλαξε πολύ ωραία την πάσα με τον Ολαϊτάν. Βρέθηκε απέναντι από τον Τσιλιγκύρη με πολύ ωραία λόμπα. Έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Να φανταστώ ότι ο Ολαϊτάν έκλεισε προς τα μέσα, κάτι το οποίο συνηθίζει ο Καλαϊτζίδης, οι εξτρέμ του να γίνονται συνήθως δεκάρια.
Ναι, ακριβώς, Κωστή. Φαντάζομαι την κίνηση, ναι. Λες και το βλέπεις. Ναι. Ακριβώς αυτό έγινε, όπως το λες. Άλλαξε πολύ ωραία την πάσα με ο Λαϊτάν. Ο Λαϊτάν ακόμα και τώρα, ας πούμε, συγκλίνει προς το κέντρο. Καλά, μην το πούμε καλά πράγματα τον Λαϊτάν. Μας ξεράσει και να είμαι τώρα. Καλά είναι, να είναι το παιδί γερός. Να είναι, να παίζει τεχνίτης, είναι σκοράρι. Ωραίος. Ναι. Τρία ο κόκκινος μετά να το έχω κρίμα στο λαιμό μου. Να γερό το παιδί. Ναι. 3-0 μόνο από τον Τάσο Δημητριάδη. Όχι, ρε Χάρη, εγώ τα λέω. Η ζωή τα έχει, είναι καταγεγραμμένα ζωή. Εγώ ότι. Σαν. Του Ράμσε η τυχαία βγήκε το όνομα. Δεν υπάρχεται. Λοιπόν, ο Δημητριάδης, ο οποίος είχε σκοράρει και στο παιχνίδι κυπέλου με τον Ηρώδο. Το Ηρώδο τους γενικά είναι ο καλύτερος πελάτης του Απόλλωνα. Η κανονική θέση του Δημητριάδη, οχτάρι είναι. Ο Δημητριάδης. Mm. Δεκάρι νομίζω είναι. Ποιο δεκάρι. Είναι, επειδή είναι, δεν παίζει ο Καλαϊτζίδης με δεκάρια, γι' αυτό το λέω. Ναι, η κανονική του θέση για μένα είναι δεκάρι. Τώρα, σήμερα συγκεκριμένα, τον έχει τώρα δεξιά. Ναι. Έτσι. Τη μία πλευρά έχει τον Ολαϊτάν, την άλλη έχει τον Δημητριάδη, αλλά και αμφότεροι συγκλίνουν ανάλογα. Και μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο Απόλλων παραμένει ζωντανός εκεί που δεν τον υπολόγιζαν πάρα πολύ στο παιχνίδι της δεύτερης. Κάνε ένα διπλό σήμερα στη Λάρισα, ρε. Αν κάνει διπλό ο Ηρακλής, θα πάει στο μείον 3 από τη δεύτερη θέση. Τράβα ένα διπλό. Άρα μπορεί και ο Ηρακλής να βοηθήσει. Μακάρι για να σώσει και το τομάρι του, όχι τίποτα άλλο. Και τα δύο καλά είναι. Και το τομάρι του να σώσει και πόντο να πάρει. Να είσαι καλά, Κάρι. Ωραίο, μπράβο τον Απόλλωνα, μπράβο τον Ρόμπι. Λοιπόν, 3-0 ο Απόλλωνα τον Ηρόδοτο, 0-1 Αιγινιακός Καραϊσκάκης, Τρίκαλα Σπάρτη 1-0, Παραχαϊκή Σπάτα 1-0, τα υπόλοιπα. Απόλλων Λάρισα Ηρακλής 0-0, Δόξα Δράμας Κέρκυρα 0-0, Κεργοτέλη Βόλος 0-0. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Διαβάζω ένα μήνυμα, γιατί πρέπει να δίνουμε και απαντήσεις. Δεν διάβασε τι. Λοιπόν. Καλησπέρα, παιδιά. Φτάνει με το πια με το δεν ξέρω, το ένα ξέρω το άλλο. Είναι πολύ δύσκολο να μην ξέρεις ότι την ομάδα της καρδιάς σου δεν τη δείχνουν. Για σένα λέει. Ναι. Αδιαφορία λέγεται αυτό. Καλή εκπομπή. Καλοπροαίρετα το λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κριτική. Φίλε μου, όταν ακούς πριν τον διάλογο ανάμεσα στον κύριο Καράγλου και τον πρώην διαιτητή ή την υπουργό να μην ξέρεις σε αυτό το οποίο θα περάσει το νομοσχέδιο, αν θα γίνει η αναδιάρθρωση ή αν θα περάσει τροπολογία ή όχι, εγώ πώς να ξέρω, ρωτάω. Κοίταξε, το κάνουν. Εγώ πώς να ξέρω. Όταν αυτοί δεν ξέρουν, εγώ πώς να ξέρω. Που τι ώρα παίζει, αν το δίνει την ομάδα σου. Δεν ήξερα ποια ομάδα δείχνει. Εντάξει, αυτό σε κατηγορεί, δεν κατηγορεί το άλλο. Εντάξει, αν είναι θέμα να με κατηγορεί. Σε κατηγορεί για διαφορία που δεν ήξερε ότι παίζει ο Ηρακλής στην τηλεόραση, δεν παίζει. Κωστή, να διαβάζει τα μηνύματα από τον Γρηγόρη, δεν βγάζει άκρη. Γιατί δεν βλέπω εγώ πρεσβειοποία, δύο έχω. Λοιπόν, τον Καστοριανό δεν τον βγάλαμε εμείς, όχι. Βγήκε μόνος του. Δεν βγάζουμε κανέναν, φίλε μου. Εκτός αν υπάρχει λόγος, κάποιος είναι θυγόμενος και είναι δημόσιο πρόσωπο. Και έχουν θυγτεί πολύ εδώ και τους έχουμε βγάλει επειδή θύγτηκαν. Ο Παναγιώτης Ομούτσιος λέει: δημοσιογράφος και αδερμονικός παραγωγός σε αμυγός αθλητική εκπομπή μεγάλης ακροματικότητας, ο παδός του Γυρεού με δήλωσή του αναρωτιέται φωναχτά στον αέρα ότι δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει αν μεταδίδεται τηλεοπτικά το Απόλλων Ηρακλής. Τι να σχολιάσει κανείς. Αν σας περιλάβει το βράδυ ο Σαρόπουλος, αυτός θα θέει. Ο Σαρόπουλος, ο Σαρόπουλος έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Μας αλλάζει τα πετρέλαια ο Σαρόπουλος κάθε βράδυ. Εσύ, όπως εσύ έχεις το δικαίωμα, να λες όλες αυτές τις καλές κουβέντες που λες κάθε φορά για μένα. Και εσύ ρε Βουβάλη, καλά σε λέει. Μπάθε αν παίζει η ομάδα, θα στην πούνε. Τι δηλαδή, τεμπελιά είναι. Ασχολούμουν όλη τη μέρα. Μάλιστα. Με το αν θα περάσει τροπολογία ή όχι. Γιατί. Γιατί. Την Παρασκευή, σε αυτή την παροδία, παύλα συνέντευξη τύπου. Ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι, αν θυμάσαι. Mm. Λοιπόν, τι να με ενδιαφέρει περισσότερο, το αγωνιστικό που ο Ηρακλής πλέον παίζει για να σώσει την κατηγορία ή η τροπολογία, γιατί αυτοί μπορεί να την κάνουν κατσίκα με ελαφρά πηδηματάκια. Ρωτάω. Επειδή έρχονται εκλογές. Ρωτάω, τι είναι πιο σημαντικό από τα δύο. Αυτό που λες εσύ. Αλλά επειδή έρχονται εκλογές. Όταν είμαστε στα τηλέφωνο. Έλα, δε ρε φίλε το τηλέφωνο. Με τι μιλάμε όλη τη μέρα για το τι θα γίνει. Ακούμε και από τον Μπούζο τώρα. Τους απίθανους, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει και τι θα περάσουμε. Δεν ξέρω τι υποσχέθηκε λίγο. Δεν ξέρουν γιατί είναι Μάρτιος, οι εκλογές πότε είναι. Οκτώβριο θα γίνουν εκλογές. Οκτώβριο. Όσο πιο αργά το κάνουν, τόσο καλύτερα. Τι να σου πω τώρα. Επικρατεί και ένας Αύγουστος μετά. Τεντέσκο λέγε το προπονητή Σάλκε. Ναι, έχεις δίκιο. Τεντέσκο. Και δεν τα πάει καλά και δεν τον θέλουν κιόλας. Εντάξει, θα πάω στον κόσμο, θα προλάβουμε. Ράπησε τυχερός που έχεις τον Γρηγόρη. Εκεί δεν κάνω πλάκα, ούτε τρελός είμαι. Φυσικά και είμαι τυχερός. Φίλε, ότι είμαι άτυχος. 15 χρόνια δίδυμο είμαστε, δεν είναι. Άντε, ρε, 15, 14 είναι. 14 χρόνια. Μπαίνουμε στο 15ο. Κάτσε να ζήσουμε.
Εντάξει, αν δεν τύχει κάτι απρόβλεπτο. Προστάτεσαι, βαράνε. Η αρχή διατήρηση συμπεριφορών λέει αυτό. Μην ακούς όποιον δεν σου αρέσει χωρίς να τον κρίνεις και να τον σχολιάζεις. Πώς το διάβασες το άλλο. Μην ακούς όποιον δεν σου κάνει χωρίς να τον κρίνεις και να τον σχολιάζεις. Ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, ο 546 ο οποίος είναι ιδιόρυθμος. Μια μας βρίζει, μια μας αποθεώνει. Τι θέλουμε, ρε κόκκινε. Τι θέλουμε, αυτό που θα το ξέρουμε τι θα μας πει. Το περίεργο θέλουμε. Το στραβό θέλουμε. Ναι, ρε, τον ίσιο θα το ίσιο. Εγώ... Θα κάνεις δουλειά με τον ίσιο. Έχεις δει πολλούς ίσιους εδώ πέρα. Εγώ. Ναι. Άμα δω ίσιο θα τον κοπανίσω. Το στραβό θέλω εγώ. Πάμε στα κόκκινε. Ορίστε. Μάλιστα. Παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, βίλε. Εμείς κοσίς ακούμε και σε γουστάρουμε, όχι γιατί λες αυτά που μας αρέσει να ακούμε, γιατί λες αυτά που νιώθεις και γιατί είσαι αυθεντικός. Όποιος δεν γουστάρει, μπορεί απλά να... Εντάξει, είμαι και λίγο ανθυρόστομος. Όχι ανθυρόστομος, ανθυρόστομος. Και αυτό το κουσούρι, αυτό μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας, αυτό το κουσούρι το πήρα από τον πατέρα μου. Και ο πατέρας μου ήταν βρωμόστομος, ήταν βρισιάρης, πιο πολύ από μένα. Ήταν αθυρόστομο. Όχι, είχε ένα τέτοιο. Τι είχε ένα τέτοιο. Καταρχήν έχει πάρει από το χιούμορ του. Το χιούμορ του πήρα λοιπόν, και την βρισιά. Απλά το χιούμορ του είχε μέσα και πολύ. Μινελίκη. Εντάξει. Ο Κωστής. Ο Κωστής, συγγνώμη, θα σου πω φίλε, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ο Κωστής παρασύρεται από το εξής. Είναι τόσο αυθόρμητος που νομίζω ότι είμαι εγώ με τον Κωστή και τον Τερεπέγλου και τα υπόλοιπα παιδιά στο καφενείο. Και δεν μας ακούει κανείς. Και δεν μας ακούει κανείς. Αυτό, ναι. Ότι είμαστε και θα, μου πει άντε ρε λακαμά. Ξέρεις, δεν το, δεν το κάνει για να σε προκαλέσει. Αυτό είναι το γνήσιο παιδιά μου και γι' αυτό που φέρω και ακούμε. Γι' αυτό τον κύριο δύο διαμερίσματα τον Καπρί, τα πληρώσαμε. Επειδή είμαι και Καστοριανός όσον αφορά τον Καπρί, θα ασχοληθεί με το Δήμο και να μην ακούει τη μέρα ραδιόφωνο. Ποιος, ο Καστοριανός? Ο Καπρίς, ναι. Να ασχοληθεί με το Δήμο, όχι να ακούει τη μέρα ραδιόφωνο. Αγώ αντιδήμαρχος, ναι. Εντάξει, όχι φίλε, άλλο ήταν το ενοχλητικό. Αυτά είναι γυναικείες συμπεριφορές. Όχι, μη χαρακτηρίζεις, σε παρακαλώ, μη. Εντάξει, είπα, ο αναμάρτητος πρώτος στο Λίθο Βαλέτο και δεν μ' άρεσε η προτροπή, δηλαδή να με περνά τηλέφωνο, να μου λέει κάποια πράγματα, να τον ακούσω. Ας έπαιρνε και εμένα ρε. Ή να παίρνει τον Κωστή. Εμένα με πήρε ένα παλικάρι, Κολοκυθάς λέγεται. Και βριστήκαμε, αλλά... Ο άνθρωπος μου έδωσε το τηλέφωνο του, μου λέει εκείνο με πείραξε ρε, θα μου ζητήσει συγγνώμη. Στην αρχή δεν του ζήτησα. Μετά λέω, γιατί ρε τον άνθρωπο, αφού γιατί δεν τον στεναχωρέσω. Ναι ρε Κολοκυθά του λέω, είναι και στο Λεζαζού εκεί φίλος με το διαμάντι, σου ζητάω συγγνώμη ρε, του λέω αν σε στεναχώρεσαι. Σου λέει για να δουλεύει εκεί, θα είναι κανένας. Όχι ρε. Γιγαντός. Όχι ρε. Άσε για καλό. Όσοι γιγαντός μη μας ορμήξατε, δεν είναι αυτό το θέμα ρε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ήρθε αντρίκια ρε ο άνθρωπος. Δηλαδή έρχεται άλλος με απόκρυψη και σε βρίζει. Τι να τον πω τώρα αυτόν. Ήρθε άλλος αντράκλας. Δεν ξέρω τι με το διαμάντι σχέση. Κάποιος με πήρε Παρασκευή Σάββατο το βράδυ. Να καλά το παιδί. Κάποιος με πήρε Σάββατο βράδυ με απόκριση και με έβριζε. Θα σε βρω ρε. Μη. Θα σε βρω ρε ασφαλιστή. Θα σε βρω ρε ασφαλιστή. Μη. Λοιπόν, για να δεις ότι είναι και φύης. Λέει, τη αρχή διατήρηση ή έλα να διαβάσεις και ο ράπ το έπιασε και γελάει. Ο 546 επανέρχεται. Τώρα δεν κατάλαβε κανείς τι διάβασε. Είπαμε, η αρχή διατήρηση συμπεριφορών λέει αυτό. Ναι, αλλά είπε η αρχή δια. Τήρησης και στο διά σε έπιασε λόξυγκας επειδή έφυγε στο μεσημέρι. Υπάρχει και αρχή διαιτητής. Ναι. 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 Πάμε στον κόσμο. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Παγουγής από την Ελασσόνα. Από την Ελασσόνα, ε. Ναι. Ωραία είναι η Ελασσόνα. Πρώτον που έμαθα να γυμνάσα τα πάστινα που έλεγες χθες. Πάρκα να πέντε πρόβατα να τα ρεμέγεις. Για να δεις πώς θα γίνουν τα δάχτυλα. Κόκαλο θα γίνουν. Τα δάχτυλα άμα αρμέγεις λες. Ναι. Όλοι αυτοί που είναι σε αυτές τις δουλειές, ο καρπός τους και τα δάχτυλά τους είναι πάρα πολύ δυνατά. Και ο πύχης τους. Πάρε δυο κατσίκια, δυο πρόβατα και τα αρμέγεις. Εύκολη δουλειά είναι αυτή. Κάθε δουλειά έχει τη δυσκολία της. Ο Φυρός όταν ήταν στον Αγροτικό Αστέρα 16 ετών, ρε είχα τα προπόνηση βόλεϊ, είχα προπόνηση ποδόσφαιρο και αρμέγαμε και τα πρόβατα. Ήταν κτίνος. Τράγγινε με τους τοίχους ο Φυρός και γκρέμιζε τους τοίχους. Έκανε προπόνηση βόλεϊ, έκανε προπόνηση ποδόσφαιρο, ήταν δυνατός από τη μάνα του, άρμεγε και τα πρόβατα. Και τράκαρα με έναν και τον έλεξα 4 μέτρα. Τώρα λέω τι κάνεις, τώρα γεράσαμε. Ωραία, ωραία είναι. Λέγε κόκκινε, έχεις αρμέξει ποτέ? Ναι. Άνθρωπο.
Έχει αρμέξει, ε. Καλά, θα σε κατάλαβα εγώ. Τι έχει αρμέξει. Ωραία. Δώσε μια γραμμή όταν σου πω. Μάλιστα. Εντάξει. Επαναλαμβάνω αποτελέσματα και κλείνουμε. Άντε, για. Λοιπόν, καταρχήν, αλφα μη τρία κενό. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344. Για τα 5 εισιτήρια που θα κληρώσει ο Μιχάλης Σαρόπουλος 10 παρατέταρτο. Ναι. Ημίχρονα στη Football League. Ναι. Τελικό καταρχήν. Απόλλων Πόντου Ηρόδοτος 3-0. Μπράβο τον Ρόμπιν Γουίλιαμ. Με καλή και άνετη επικράτηση. Μπράβο, μπράβο. Εγινιακός Καραϊσκάκης ημίχρονο 0-1. Τρίκαλα Σπάρτη 1-0. Παναγαϊκή Σπάτα 1-0. Απόλλων Λάρισα Ηρακλής 0-0. Δόξα Δράμας Κέρκυρα 0-0. Και Εργοτέλης Βόλος 0-0. Ωραία. Η κυρία Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Ωραία. Αμέσως μετά ακολουθεί Καναλάκης για Λαμάς και Δήμου. Έτσι. Και αμέσως μετά η άχαστη. Βέβαια. Ξαρόπουλος το, το κουμπαράκι σου. Κουμπάρε μου. Κουμπαράκι με μου. Το Θανάση τον Κυλώνη. Μετά ο Καμόρα ο τρομερός. Μετά πάει η Χιλιτίδης πιο αργά. Ο Βρανάς 12-2. Φοβερός. Και πέντε συνέχεια. Άντε, τα λέμε. Θέλω λίγο κάτι. Να δω. Πριν κλείσουμε. Ναι. Δεν θα πεις όνομα. Ναι. Άμα είναι από όνομα, τι να το δω. Γίνονται προσπάθειες, αλλά υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Τι αντιδράσεις, για ποιο πράγμα. Αυτό είναι κυβερνητικό ρεπορτάζ. Για ποιο πράγμα μιλάς. Για την τροπολογία. Αντιδράσεις από πού, από κοντούς ανθρώπους. Έλα, ντε. Οι κοντοί άνθρωποι θέτουν. Γεια σας.